Παρασκευή στο Δημόκλητο, επειδή γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ερευνητή από τις 6 έως τις 12. Νομίζω ο Συνδυασμός δεν το γνωρίζει, το λέω, επειδή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, οι κάτοικοι να παρευρεθούν, όπου θα γίνουν διάφορες ενημερώσεις, διάφορες παρουσιάσεις σε πολίτες, αφορά βέβαια όλη την Αθήνα, δεν αφορά μόνο το Δήμο της Αγίας Παρασκευής. Ταυτόχρονα αυτό γίνεται σε 36 πόλεις της Ευρώπης, 36 χώρες της Ευρώπης, 300 πόλεις, στην Ελλάδα γίνεται σε 5 πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, νομίζω, καλά θυμάμαι. Και έχετε εκπληθεί όλοι να παρευρεθείτε και στις ομιλίες που θα γίνουν, αλλά και όποιος θέλει να κάνει ένα tour, μέσα σε διάφορα σημεία που θα δείχνουν με τι ασχολούνται, τι έρευνες κάνουν κλπ. Και βέβαια καλό θα είναι έτσι, και παιδιά να έρθουν οι δυνατότητες. Μας έχουν ζητήσει ένα ή δύο σχολικά λεωφορεία από τους περιοχικούς σταθμούς, από τις 6 για να κάνουν τον κόσμο γύρω-γύρω, να τους παίρνουν, να τους πηγαίνουν εδώ γύρω-γύρω. Και έχω ζητήσει από τους περιοχικούς σταθμούς τουλάχιστον ένα, αν μπορούμε και δεύτερο οδηγό, έναν έχουμε βρει, να έρθει να το παραχωρήσουμε. Γιατί αυτό βέβαια αφορά και ο Δημόκλητος, όταν ζητάμε κάτι, ανταποκρίνεται πάντα και δεν είχαμε πάντα καλές. Σε καλή συνεργασία και σχέση ως Δήμος με τον Δημόκλητο. Το ένα είναι αυτό. Φοράνε στα καρεκλάκια του. Α, τόσο μικρά είναι. Καλά, άμα είναι κανένα σκοτρό, να περπατήσει να δυνατήσει. Ξέρω εγώ τι να πω. Άμα δεν φοράει, τι να σου πω. Τόσο μικρά είναι. Δεν είναι για παιδιά, δεν είναι. Α, ναι. Ναι, δεν τα έχω δει αυτό. Α, καλά το. Δεν πειράζει, όρθιο ήταν. Στο διάλογο. Εντάξει. Μπορεί να πει. Θα κάτσει ένα. Α, εντάξει. Εγώ συγχωρέσω. Εντάξει. Άμα δεν φοράμε, θα πιέζουμε και θα παίρνω μέσα. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στο ΙΚΑ έγινε η συγκέντρωση που είχαμε αποφασίσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, δεν ήρθε αυτό που περιμέναμε να έρθει, ο κόσμος. Το γραφείο Δημάρχου ενημέρωσε τους πάντες από πλευράς εννοώ μέσω μαζικής ενημέρωσης και προσεκλήθησαν όλα τα κανάλια και υπάρχουν βέβαια και αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό. Όχι ότι δεν απολογούμε, απλά ενημερωτικά το λέω. Έτσι, να βγάλει ο καθένας κάποια συμπεράσματα, θέλει να βγάλει συμπεράσματα. Και το Μέγα και ο Αντένα και η ΕΡ και η Ραδιόφωνα και ο Sky και Αυτοδιοίκηση και Μπλοκ και τι δεν ειδοποίησαν. Εστάλησαν 1800 περίπου, 1850 mail από αυτά που έχουμε εμείς τουλάχιστον καταγεγραμμένα ενημερωτικά και εννοείται βεβαίως σε όλους τους συλλόγους της Αγίας Παρασκευής. Στάλησαν από το γραφείο μου 244 SMS σε διάφορα κινητά τηλέφωνα που είχαμε. Ο Δήμος έβγαλε καλέσματα αυτού του τύπου, πιθανόν τα είδατε βέβαια, ήταν και κολλημένα, πάνω από 1000. Πάνω από 1100-1200, τα 800 τα παραδώσαμε στους γιατρούς του ΙΚΑ, προσωπικά τα έδωσα εγώ και τα μοιράσανε τα 800 και μου κάνανε και δικά τους λέω όταν τελειώσανε και τα μοιράσανε, όχι βγήκαν στον δρόμο, κάθε άρρωστος που πήγαινε εκεί τον ενημέρωνε και του έδινε και ένα χαρτί και τον καλούσε. Εγώ δεν προσωπικά με τρεις δημοτικούς συμβούλους της παράταξης, πήγαμε και στην Αγία εχθές και μοιράσαμε πάνω από 300 τέτοια χαρτιά. Και βέβαια και από ό,τι ξέρω και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης το είχαν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, στο Facebook κλπ. Απλά ενημερωτικά. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε εκεί ο κόσμος όλοι μαζί να ξαναεπαναληφθεί αυτή η συγκέντρωση την επόμενη Τετάρτη 2 η ώρα να βγουν ένα-δυο πανό να ξαναγίνει ξανά κινητοποίηση από όλους μας
Έχει ενημερωθεί και ο Δήμος Γέρακα. Ενημερώνεται και ο Δήμος Χολαργού, Παπάγου, που ανήκει στο Δήμα. Και μάλιστα ένα ΙΚΑ το οποίο θα κλείσει σίγουρα είναι το ΙΚΑ Χολαργού. Αυτό είναι σίγουρο γιατί είναι παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής και είναι νοικιαζόμενο βέβαια. Είναι και αυτό που έχει δύο θέματα. Και μάλιστα συμφώνησα με τον Δήμαρχο Αλήνης Γέρακα να κάνει μία επαφή και με τον κύριο Ξύλη, ούτως ώστε τρεις δήμοι που αφορούν την κυρίαρχα την ομαρχιακή μονάδα, γιατί είπε ανία αγγλικά νερά εξυπηρετούνται από το χοροπή περισσότερο, να γίνει μία συνάντηση δημάρχων και να γίνει και μία ένα σαν ημερίδα στο Γέρακα που έχουν μεγάλο θέατρο 500 ατόμων, όπου θα έρθουν γιατροί, θα κληθεί στην ημερίδα αυτή και ο Υπουργός Υγείας και ο Διοικητής του ΕΟΠΗ. Και βέβαια μετά που θα έρθει και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Γέρακα, να βγάλουμε και ένα ψήφισμα το οποίο θα το στείλουμε και στον Υπουργό. Να τον καλούμε βέβαια της ουσίας να μην προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, γιατί νομίζω ότι όλοι μας θεωρούμε, και δεν είναι αυτό, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται από κανένα ή κάποιος έχει κάποια άλλη άποψη, ότι η νομαρχιακή μονάδα η οποία πρώην είχα είναι σημαντικότατη, πιθανότατα θα έλεγα και πολύ πιο σημαντική και από την εφορία η οποία έφυγε, ή την τροχία. Μα η τροχία έχει φύγει αιώνες πριν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο, αύριο το μεσημέρι, 2 η ώρα, έχει κληθεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, για όποιους δεν το ξέρουν, και τα μέσα εδώ της πόλης, ο σχολιαστής, ο γκάιντ, ο ήματης, η γειτονιά αυτή τουλάχιστον που πες πάντων πίστανται. Όπα, έλα ρε, προσήθα, κύριος κατοικίδας. Μόλις ακούσα, τι έγινε. Δεν μου μίλαγα πίσω. Άκουσα στο διαβασίου, είπα, μα κοίτα τα πάντα, λίγη πόρτας. Λοιπόν, έχει κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο κοινωνικό μαγειρίο του Δήμου για ένα κέρασμα. Μην φανταστείτε ότι δεν θα την αφορτάσει κανένας, έτσι. Απλά για όσους δεν το έχουν δει να το δούνε, για όσους δεν έχουν ενεργοποιηθεί μετά την επίσκεψη και το, τέλος πάντων, το μεζέ, το κρασί που θα πιούμε, να αντιληφθεί το μέγεθος της προσφοράς του μαγειρίου, το τι γίνεται ακριβώς, και για να μην ακούγονται οι κουβέντες, γιατί εδώ στην πόλη μόνο κουβέντες ακούγονται και όχι προτάσεις, τα έξοδα αυτού του κεράσματος τα πληρώνει ο Δήμαρχος, τα οποία είναι ελάχιστα, δεν φανταστείτε το εργά ποσόν. Το κρασί το βάζει ο Δήμαρχος και η κυρία Μανολοπούλου, η θελόντρια που του ουσίας είναι υπεύθυνη των μαγειριών, και τα φαγητά, όλα αυτά θα μαγειρέψουν βέβαια, και η γιατρός, η κυρία Πίπη Ελένη, έχουν βάλει τα έξοδα για αυτή τη συνάντηση αύριο. Και θα περισσέψουν ότι περισσέψουν, θα το δώσουμε την παρασκευή στους απόρους. Ναι, άμα θέλει να φέρετε κάτι, φέρετε, ας πούμε, έτσι. Αυτά. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παλαγόπουλος, θέλει να ενημερώσει τους όλους. Καλησπέρα. Θέλω να ενημερώσω την Κυριακή το πρωί γύρω στις 9 και φαντάζομαι μέχρι τη 1 κατ' ελάχιστον η υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου με αρκετούς υπαλλήλους και αρκετά αυτοκίνητα θα φροντίσει για τον καθαρισμό του αθλητικού κέντρου στα Πευκάκια. Θα έλεγε κανείς ότι κάνουμε το αυτονόητο. Ναι, το αυτονόητο κάνουμε, αλλά θέλω να προλάβω να μην μας πείτε τη Δευτέρα δεν το ξέρατε και ότι αν το ξέρατε θα αρπόσαστε. Καλοδεχούμενοι είσαστε να έρθετε και να πείτε και σε όποιον με την έννοια κατοίκου ή άλλου μπορεί εθελοντικά να έρθει. Ο Δήμαρχος έχει κάτι πότες και γαλάτσες της παλιάς σχολής, ίσως σας χρειαστούν. Άντια και τέτοια. Ένα δεύτερο που έχω με τη συντομία. Πριν από δύο δημοτικά συμβούλια, η κυρία Γάκη είχε μία απορία γιατί κόπηκαν τα δέντρα στην παιδική χαρά της Γιαναδίου και επιφυλάχθηκαν απαντήσεις.
τόσο η κυρία Γάκη όσο και εγώ το ψάξαμε. Και πέρυσι λοιπόν και η κυρία Γάκη και εγώ και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εψήφισε να κοπούν αυτά τα δέντρα. Γιατί ήταν επικίνδυνα, ήταν σκιές για τα παιδιά. Απλώς περίμενα να το πει η κυρία Γάκη στο προηγούμενο, δεν το είπε, πει την Νίσαν, αλλά πρέπει να ομολογήσω και παρακαλώ να δεχτεί το κομπλιμέντο την ωραία Νίσαν και δεν μιλάει. Και ένα τρίτο. Ακούγεται και γράφεται στο τσακό ότι δεν έχει νερό η Δεξαμενή. Η Δεξαμενή έχει υποδοχή τέτοια που να δέχεται νερό μόνο από πυροσβεστικό όχημα και μόνο πυροσβεστικό όχημα να παίρνει εκείνο το νερό. Εάν κάποιοι δημότες πιστέψουν ότι αυτό το νερό είναι για να ποτίζουμε και τα δέντρα, είναι λάθος. Και την κρίσιμη στιγμή θα είχαμε ένα πρόβλημα, διότι δεν είναι εύκολο να γεμίσει κάθε μέρα αυτή την Δεξαμενή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, επί προσωπικού η κυρία Αντιπρόεδρος. Καταρχήν ευχαριστώ για το κομπλιμάν. Το είδα και εγώ, το έχω ψηφίσει, αλλά απλά γράφει και μία παράγραφος ότι πρέπει να αντικατασταθούν με μεγάλα δέντρα, γιατί η παιδική χαρά είναι... δεν λειτουργεί. Εδώ να μην έχει κανένα δέντρο το πρωί, και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον κύριο Παναγόπουλο να φροντίσει να αποκατασταθούν με κάποια μεγάλα δέντρα για να είναι κατάλληλα τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Προσέχει ο κύριος Ισαΐας. Λοιπόν, ερωτήσεις, δηλώσεις, η αρχηγή των παρατάξεων και μετά ο κύριος Αλεφαντής. Ο κύριος Μουστόγενης. Ο κύριος Γαβράς. Η κυρία Δημητρίου. Ο κύριος Σιδέρης. Ο κύριος Αλεξόπουλος. Ο κύριος Σάρκουλας. Ο κύριος Κρητικίδης και η κυρία Γάκη. Ο κύριος Δήμαρχος θα δώσει τις απαντήσεις στο τέλος της συνεδρίασης. Το λόγο έχει ο κύριος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, να αρχίσω μάλλον από το σοβαρό θέμα, Νίκα, που ποτέ δεν βγαίνω να κάνω τον έξυπνο για να πω τα άλλα εγώ και έγινε ακριβώς ό,τι είπαμε. Δηλαδή, μαζευτήκαν γύρω στα 100 άτομα και δεν μπορούσαμε ούτε συμβολικά τη μεσογείο που είχαμε πει στην τροχέα να κλείσει. Και έτσι θα γινόταν, δηλαδή παρά που το Δήμαρχος έκανε υπεράβλου προσπάθεια, αλλά μάλλον για αυτό το θέμα δεν φτάνει υπεράβλου προσπάθεια από έναν. Και το παραδέχομαι, κάνει μια προσπάθεια. Αλλά όταν είπαμε, και ίσως να τα κάνουμε τώρα αυτά που είπατε, συμφωνώ και να προσθέσω και μερικά ακόμη, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα γινόταν αυτό, να φωνάξουμε, να κάνουμε μια συνέλευση στα καφή, να πούμε στην κυρία Μουστόγενη να φωνάξει 100 άτομα να πάμε να του μιλήσουμε. Να φωνάξουμε τη Δημογεροδία. Να φωνάξουμε εδώ μια μέρα τους συλλόγους όλους εδώ και να τους πούμε, να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει η απομάκρυση των καπί. Να φωνάξουμε, να κάνουμε 2-3 πανό, 4 γύρω από το ΙΚΑ ότι φεύγουν οι μονάδες υγείας, φεύγουν για το Φλέμι. Να φωνάξουμε όλους να βγάλουμε αυσάκια. Να βγάλουμε, να τα πάμε παντού. Και βέβαια τα μέσα έρχονται όταν ξέρουν ότι είναι δυναμική κινητοποίηση και όταν ξέρουν ότι πράγματι θα γίνει θέμα. Τα μέσα έχουν την πληροφορία και ξέρουν αν θα γίνει. Δηλαδή αν γινόταν θέμα, τα μέσα θα έρχονταν. Μόνο έτσι έρχονται. Εγώ δεν είμαι πολύ χαρούμενος βέβαια που τα έλεγα πριν και φάνηκε σαν να μια απλή μειοψηφία και γι' αυτό το ψήφισα, όμως είμαι στη διάθεση του Δήμου αν στο τέλος της ημέρας βγει μια επιτροπή, μια οργανωτική επιτροπή, γιατί νομίζω ότι μας βγάζει όλους, όχι μόνο και το Δήμαρχο, πάρα πολλά βγάζει το Δήμαρχο στην κοινωνία. Αυτό και βεβαίως όλους τους άλλους που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Γιατί όταν φύγει πραγματικά θα έχει υποτιμηθεί και οι 33 εδώ και οι 34 με το Δήμα. Θα έχουν υποτιμηθεί πραγματικά. Εγώ λοιπόν λέω και προτείνω απόψε μόνο μια, αν δεν θέλετε για παραταξιακή, κάντε μια οποιαδήποτε επιτροπή 3-4 άτομα να έχουν την ευθύνη για όλα αυτά. Αν θέλετε, ψηφίστε και ένα ποσό, ένα και 1000 ευρώ. 1000 ευρώ να βγάλουμε τα πανό και τις αφήσεις μόνο. 500-800 ό,τι να είναι. Γιατί αν την άλλη Τετάρτη είναι ακριβώς ίδιοι, νομίζω ότι τελείωσε, έφυγε και έξω. Δεν μπορούσα να φωνάξω. Είναι η μοναδική χώρα. Λοιπόν. Να σας πω μέσα στους αγιασμούς, δεν το είχα πει την προηγούμενη φορά και το ξέχασα, μέσα στους αγιασμούς που κάναμε και πήγαμε στα σχολεία, ένα θέμα που νομίζω ότι μια και τα ακούει και η Εθνική Υπηρεσία και ο κ. Σιαμπάς, αν θέλετε, το Χέλμιο, το οποίο θα κάνει και ένα συνέδριο, μου βάλαν και οι δάσκαλοι και οι σύλλογοι γονέων, μια επίστρωση, και ας μην είναι η πολύ ακριβή.
Ας είναι και της τάξης, λέει, μικρότερης. Των 4-5 χιλιάδων που μου δώσετε κάποιες φωτογραφίες, αν το δείτε σε μια εργολαβία. Επίστρωση του ασφαλτοτάκτου, απ' έξω. Και πραγματικά μου έχουν κάποιες φωτογραφίες, θα σας τις δώσω εσάς, που είναι σε κάποια σημεία ρογμές και τέτοια. Αν θέλετε, θα το δώσω κιόλα να το δείτε και να το προχωρήσετε. Δεν ξέρω τι γίνεται με την τηλεόραση. Κάποιοι με ρωτάνε τώρα, αυτή δείχνει, δεν ξέρω αν δείχνει. Δηλαδή θα γίνει μια άλλη εργολαβία. Κάποιοι το παρακολουθούν τα συμβούλια και ρωτάνε. Αν θέλετε να προχωρήσετε μια σύμβαση, δεν ξέρω με κάποιον, να το δούμε και αυτό. Και να πω και κάτι με πάρα πολύ σεβασμό για τον κύριο Παραγόπουλο, ότι η δεξαμενή μπορεί και με την. Δεν τα πάντα σε γρήγορο και με νερό και μπορεί ακόμη και με την υδροφόρα να γεμίσει. Γεμίζαμε και την υδροφόρα κάποτε. Εντάξει, τώρα τελείωσε, αλλά αυτή είναι η επόμενη φορά. Θα απαντήσω. Πάντως, το γεγονός είναι ότι όσοι πηγαίναν πάνω, θα απαντήσετε, ότι η υδροφόρα ήταν μέσα και οτιδήποτε άλλο και από νερό. Δεξαμένη, συγγνώμη. Είχε μέσα οτιδήποτε άλλο από σκουπίδια, από μπάζα, από αυτά, εκτός από νερό. Αυτό μου είπατε με έξω από νερό. Τα είχαν, πρέπει δυστυχώς. Καλησπέρα σε όλους. Αν έχει γίνει αντιληπτό, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πληροφορίες λένε ότι την ερχόμενη Δευτέρα ο Υπουργός Υγείας θα εξαγγείλει το πρώτο αρχικό πακέτο, που βεβαίως θα το βάλει σε διάλογο, αλλά προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που θα εξαγγείλει ο Υπουργός Υγείας θα είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση, είτε λόγω μνημονίου, είτε λόγω task force, είτε λόγω όλου αυτού που γίνεται του φοβερού και τρομερού και στην υγεία. Έτσι λοιπόν δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου την κριτική πραγματικά, δηλαδή με εκπλήσει η κριτική του Γιαννακόπουλου. Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση, έχω στείλει 600-700 SMS, έχω στείλει ένα σωρό mail, ο Φώτης Αλεξόπουλος δούλεψε, κάθε τρεις και λίγο έβγαινε στο Facebook, το έχει και συνήθεια μεγάλη, για τη συγκέντρωση της σημερινή. Ο Δήμος έκανε αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Αφορώ τι κριτική είναι αυτή, κύριε Γιαννακόπουλε, για ένα θέμα το οποίο τη Δευτέρα θα εξαγγελθεί. Εγώ ισχυρίζομαι ότι η Τετάρτη θα είναι αργά. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά όπως ξέρετε, την περασμένη Δευτέρα που ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, δεν διαψευστήκαμε. Όταν μου τηλεφώνησε και άρχισα τα επικοινωνιακά και ζήτησα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά ήρθατε εσείς και υποβάλατε αίτηση, δεν διαψευστήκαμε. Σήμερα λοιπόν να πάρετε την ελευθεροτυπία, να διαβάσετε την έγκυρη Ευθυμιάδου που κάνει ρεπορτάζ ιατρικό σήμερα, κάθε μέρα κάνει, και σήμερα να φέρετε ιδιαίτερα στα ενοικιαζόμενα κτίρια. Έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι εξαιρετικά επίγον. Πολύ καλά έκαναμε και κάναμε σήμερα αυτή τη συγκέντρωση. Δεν είναι σίγουρο ότι οι συγκεντρώσεις μας θα αποδίδουν. Αν θυμάστε στο Γελαδάκι όταν πήγαμε, με κάνετε να θυμηθώ το παρελθόν, δεν είμαστε πάνω από 150 άτομα. Που ήμασταν σήμερα, προς το 200 είμαστε, γιατί εγώ έκανα μια προσπάθεια να καταμετρήσω. Λοιπόν, δεν ήταν 100, μην υποτιμάμε τίποτα από τις κινητοποιήσεις οι οποίες γίνονται. Βεβαίως έπρεπε να έχουμε πανό, βεβαίως έπρεπε να έχουμε τον Τούκα, βεβαίως έπρεπε να σκεφτούμε διάφορα, βεβαίως μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά αυτή η υποτίμηση μια κινητοποίηση η οποία απαξιώθηκε, όχι γιατί δεν ξέρανε πόσοι κάτοικοι θα είναι τα κανάλια. Τα κανάλια πρέπει να έχεις μέσον για να τα φέρεις, για να το πω έτσι. Κάτι πρέπει να έχεις κάτι, όχι, λέει ότι έστειλε. Λέει ότι έστειλε σε όλους. Εγώ έστειλα σε δύο. Εγώ έστειλα στον Λιριτζή και στον Αρβανίτη και δεν ανταποκριθήκαν. Τι να κάνω δηλαδή. Λοιπόν, επειδή γνωρίζομαι λίγο. Λοιπόν, νομίζω ότι λοιπόν, δηλαδή πραγματικά προτείνω η συγκέντρωση να γίνει τη Δευτέρα. Το λέω τώρα τραβηγμένα. Το λέω τραβηγμένα. Αν ο Γεωργιάδης εξαγγείλει τη Δευτέρα, τη Τετάρτη, ναι, το λέω με μια έννοια να καταλάβετε αυτό τι λέω. Και να πω κάτι, Δήμαρχε, για σένα όμως. Εσύ μας είπες ότι μέχρι τον Υπουργό θα φέρνεις. Εκπρόσωπο του ΕΟΠΗ θα φέρνες. Ραντεβού ζητήσαμε να δούμε, να πάμε να κάνουμε. Βγαίνει
βγαίνει το πρώτο μεσημέρι που τον είδα, βγήκε για το θέμα των 25 ευρώ κατευθείαν στα κανάλια. Μου έχουν πει ότι όποιος πάει εκεί μπαίνει και τον βλέπει. Γενικώς είναι επικοινωνιακός, το έχετε δει πως είναι ο Γεωργιάδης στα κανάλια και στους, και στους αυτό, και τότε που είπε με το πάμε, που είπε βάλε στοίχημα κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αποπειραθούμε μία κάθοδο και χωρίς να μας κλείσει ραντεβού. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι σε απόλυτη εξέλιξη και η φόβη δική μου, όχι δική μου, διαβάστε σήμερα τις εφημερίδες όλες και χτες, είναι ότι μέχρι τις 30, δηλαδή Δευτέρα, θα γίνει εξαγγελία. Δεύτερη ερώτηση, παιδική σταθμή. Κύριε Δημάρχε, θέλω να μας ενημερώσετε τι απέγινε με τις 21 συμβάσεις με τις 21 υπαλλήλους που εργάζονται στους προσωρινούς πίνακες στον ΠΕΣΔΑ. Στις 9 Σεπτεμβρίου, εδώ ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είπατε ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα και την επόμενη μέρα έγινε το 6ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣΔΑ, όπου άλλαξαν τα πράγματα. Σκεφτήκαμε την Πρόεδρο, μετά από κάποια εκδήλωση, δεν θυμάμαι, μαζί με τη Μαργαρίτα Δημητρίου, και αντελήφθημαν ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Εχθές λοιπόν στον αγιασμό εκεί στον Αγίου Γεωργίου, στον Αγίου Γεωργίου, στην Τροάδος, αντελήφθηκαν ότι το πρόβλημα δεν έχει διευθετηθεί. Πιθανώς να βγαίνει προς διευθέτηση. Θέλω να μας εξηγήσετε τι έχει, πού έχει φτάσει αυτό το θέμα. Τρίτον, για τον κύριο Τσιαπά. Μου υποσχεθήκατε ότι θα μου δείτε την άδεια Βασιλόπουλου και θα μου απαντήσετε τι προβλέπει η άδεια Βασιλόπουλου για το από πού παίρνουν τα λεωφορεία. Τα πρωτήγα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν παράπονα από την περιοχή πάνω εκεί της Ήδρας ότι μετά τη Λαϊκή της Μιαούλη δεν είναι σε καλή κατάσταση ο δρόμος, και όπως επίσης ότι μιας και θα καθαριστεί τη Δευτέρα τα Πευκάκια, τα 23 στρέμματα, Κυριακή είπατε, συγγνώμη, μια μισό Δευτέρα, Κυριακή, υπάρχει παράπονο μεγάλο για πολλούς χώρους στο Σπυρούδι. Και δεν το έβγαλα το μυαλό μου, είναι συγκεκριμένοι σοβαροί άνθρωποι αυτοί που μου τα είπαν. Πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Σάρκουλα τι απλήρωτους έχει, τι απλήρωτους υπαλλήλους έχει ο ΠΕΣΔΑ πανέχει, διότι η πληροφορία μου είναι ότι η Διευθύντρια της Παιδικής Χοροδίας όχι μόνο δεν πληρώθηκε πέρυσι καθόλου, φέτος δεν έχει βρεθεί τρόπος, δεν υπάρχει ορατό τι μπορεί να κάνει αν θα συνεχίσει να υπάρχει παιδική χοροδία. Και μια ερώτηση που θέλω να κάνω για την Αγίου Ιωάννου, γιατί υπάρχει μια εντύπωση ότι αλλάζουν υλικά κάθε τόσο, δηλαδή όπως κατεβαίνει κανείς αυτό το πεζοδρόμιο που κατασκευάζεται, εναλλάσσονται διαφόρων ειδών υλικά. Δεν γνωρίζω αν είναι τα ίδια με απέναντι, αλλά υπάρχει εναλλαγή ασφάλτου ή τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Ναι, όχι πάντως μόνο κυβόλιθων. Μπετόν. Ναι, αυτό όπως το προβλέπεις. Το ξέρετε πιο καλά. Δεν ξέρω, η αίσθηση που υπάρχει είναι, άλλο πράγμα είναι στη γωνία από το Παλγία εκεί που ξεκίνησε, αν θυμάμαι τώρα καλά, γιατί είναι μέρες που το είδα. Ακολουθεί άλλο υλικό, ακολουθεί τρίτο υλικό, δηλαδή είναι τρία διαφορετικά πράγματα που εναλλάσσονται, που έχω την εντύπωση ότι από την άλλη πλευρά δεν είναι έτσι. Αλλά εξηγήστε μας λίγο, μπορεί να έχω κάνει εγώ λάθος ή να δεν το λέω καλά. Και τέλος, δεν ξέρω αν υπάρχει ενημέρωση, κυρία Μουκτούρη, σε ποια φάση βρίσκονται τα σχολιά από ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών κυρίως, αλλά και δασκάλων, επειδή μου είπατε ότι την άλλη φορά, ότι επειδή την άλλη μέρα ήταν οι αγιασμοί, δεν είχατε μιλήσει με τους προϊστάμενους των δύο σχολικών μονάδων. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να δούμε ενίσχυση των σχολικών επιτροπών, εάν μπορούμε και πώς μπορούμε, διότι υπάρχει το αίτημα αυτό, αν έχω αντιληφθεί. Και τέλος, αν έχω άλλη ερώτηση, όχι, ευχαριστώ πολύ. Και πρόεδρε προσωπικού.
κύριος Γκρισιώτης. Εγώ προσωπικού μπορώ. Α, συγγνώμη, κύριος Γιαννακόπουλος προσωπικού. Ναι, κύριε Δημάρχη, εντάξει, μπορείς να μην το βλέπετε έτσι, αλλά πρόσφερα να διευκρινίσω ότι όταν ένα θέμα πραγματικά το πιστεύεις και βάζει μια διαφορετική άποψη στον τρόπο που θα το διεκδικήσεις, δεν χρειάζεται να με καταγγείλει κάποιος. Εγώ να σας πω, θεωρώ, ο τρόπος που μιλήσατε... Έκανα μια κριτική. Ναι, ήταν σχεδόν καταγγελματική. Ένα λεπτό. Να ακούσουμε, κύριε Σταφόρ. Γιατί αν δεν πω κάτι, θα μείνει ότι κάτι άλλο θέλουμε. Πόσο μάλλον όταν ο Δήμας 1800 email, εσείς 800, ο Αλεξόπουλος 400 και ήρθανε μόνο τους άτομα, σημαίνει ότι δεν είδε καταλάβανε πόσο σοβαρό είναι το θέμα ή είμαστε τελείως ανασιόπιστοι και δεν μπορούμε να τραβήξουμε τα άτομα που ειδοποιούμε. Και λέω, πάνω σε αυτό το φαινόμενο πρέπει κάπως διαφορετικά να λειτουργήσουμε. Γιατί αν κάνουμε μία-δύο αποτυχημένες κινήσεις, είναι σαν να κάνουμε μαξιλαράκι στον Υπουργό να περάσει το θέμα. Καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα, λέω. Και θεωρώ ότι αυτά που έλεγα και αυτά που λέω τώρα πρέπει να γίνουν. Δεν είπα κάτι άλλο. Και νομίζω ότι και εμείς εμέσως με καταγγείλατε ότι εγώ δεν έκανα κάτι. Βεβαίως το πιστεύουμε και βεβαίως είπα και εγώ όπου μπορούσα και όπως μπορούσα να συνεχιστεί αυτό. Θεωρώ ότι την Τετάρτη, αν οργανωθούμε καλύτερα και αν ο Δήμαρχος πάρει μετεωρολογία και κάνει μια επιτροπή αγώνα για το συγκεκριμένο θέμα με υπεύθυνα 3 ή 5 άτομα, πιστεύω ότι αν γίνουν 5, 6, 7 κινήσεις, θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Και αυτό πίστευα και από πριν και αυτό λέω. Και δεν έχω δεύτερο καμία την παράθεση. Συμφωνούμε όλοι ότι θα υποτιμηθούμε οι πάντες αν θέλει το έκανα για Παρασκευή. Αυτό. Που λέμε τη Δευτέρα εξαγγέλνω. Κύριε Δημάρχη. Εντάξει. Όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που κάναμε εμείς, κύριε Γιαννακόπουλε, όλες τις κινητοποιήσεις που κάναμε εμείς είναι σχεδόν ελάχιστες μπροστά σε αυτό που κάνανε οι γιατροί του ΙΚΑ. Όταν ο ασθενής πάει στον γιατρό του ΙΚΑ και του λέει ο γιατρός την ώρα που τον εξετάζει, του γράφει φάρμακα και του εξηγούσαν οι γιατροί, νομίζω ότι το καταλάβα, το είπα και εμείς, και τους καλούσαν και δεν ήρθε ο κόσμος, αυτό είναι το μείζον πλέον για την κοινωνία. Το mail που έστειλα εγώ, αυτά που πήρα στο Δήμαρχο, το άλλο που ανέστησε ο Σταθόπουλος, ο Αλεξόπουλος, ο οποιοσδήποτε, τα SMS, δεν έχουν τόσο μεγάλο ρόλο όσο αυτό, και όμως δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εγώ αυτό είπα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ενώ του είπε ο γιατρός του, ασθενή, έλα την άλλη Τετάρτη να διαμαρτυρηθείς, διότι δεν θα με ξαναβρεις εδώ προσεχώς και θα ψάξεις να με βρεις στην Πεντέλη ή στον Ταού ή πουθενά, μπορεί να με θέσουν και μένα στην διαθεσιμότητα, και όμως δεν ήρθε ο άλλος. Έτσι και. Δεν ήρθε δηλαδή, εγώ δεν ήρθε, θα ήμουν ευχαριστημένος αν είχαν ήρθει 500 άτομα. Ήρθανε γύρω στα 150 και κάτι παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά την Τουντούκα, την Τουντούκα του Κουκουέ ήταν σε πορεία. Μια κουβέντα ξέχασα, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Γιαννακόπουλε. Θα ήθελα λίγο να πω για αυτό που γίνεται αύριο, κύριε Δήμαρχε. Για αυτό που γίνεται αύριο στο κοινωνικό μαγειρίο. Να σας πω την αλήθεια ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και νομίζω ότι η Μανολοπούλου είναι δεμένη με το θέμα και προσφέρει και είναι εξαιρετική και όλα αυτά. Φοβάμαι, μην τυχόν παρεξηγηθεί αυτό. Θα παρεξηγηθεί δημάρχη. Λοιπόν, ακούστε με ένα λεπτό. Για να πάμε. Παρεξηγούνται, όλα μην κάνουμε τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι η κίνηση του να φωνάξετε κάπου το Δημοτικό Συμβούλιο και ας πάμε χωρίς να. Έτσι. Να δούμε μόνο το κοινωνικό μαγειρίο. Να πούμε ένα κρασί και να μεσέψουμε. Λοιπόν, είπα να κόπουλο. Δεν είπα, δεν είμαι όλος αντιπαράδειγμα. Έχω ακούσει εγώ κάποια πράγματα, σας λέω και μια κουβέντα. Αν θέλετε, να πάμε να δούμε τη δουλειά που κάνει η κυρία Μαναλοπούλου. Να συνεχίσουμε όμως. Έχω ένα μικρό σχέδιο. Θέλω 2,5 ώρα και δεν θα μπορώ να δεν είναι καμία σχέση. Το λόγο που έχει ο κύριος Γκρισιώτης. Άλλο το έβαζα πρώτα, αλλά δεν πειράζει. Να σας ρωτήσω, ας πω μάλλον για το ΙΚΑ κάτι, έτσι, μια γνώμη. Το θέμα, συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχετε βέβαια αναλωθεί και στη ζωή σας να κάνετε συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, πορείες, να οργανώνετε. Το θέμα βέβαια δεν είναι, βασικά δεν είναι η μεταφορά μόνο του κτηρίου, το κεντρικό αν θέλετε. Το είχα πει και στην τοποθέτησή μου. Γι' αυτό και δεν είναι αυτό το οποίο συγκινεί τόσο τον κόσμο.
Αν έχει απευθυνθεί στον ασφάλιστη, ο οποίο δεν μπορεί να μπει καν στο ΙΚΑ, όπου να είναι και αυτό, είτε είναι εδώ, είτε στο Πελόγιο, που είπα στην Παλίνη. Έτσι, εδώ μιλάμε ότι για 3 εκατομμύρια στη στιγμή, οι οποίοι δεν έχουν θεωρήσει την διάρκεια του και δεν μπορούν να πλησιάσουν στο ΙΚΑ. Δεν μπορούν. Θα μου πει πώ. Λοιπόν, είναι σοβαρά ζητήματα αυτά. Αν το κάλεσμα είναι στεγνό, να μην φύγει το ΙΚΑ, λέτε εδώ, ας πούμε, τι θα κάνουμε, και δεν πιάνει τη βάση, την ουσία του ζητήματος, ότι περίπτωση πρέπει να έχει ο εργαζόμενος ή ο άνεργος ή όλος ο κόσμος να είναι δωρεάν, να είναι επαρκής κλπ. Είναι προφανώς ότι δεν συγκινεί. Και δεν πείθει κιόλας. Δεν πείθει, γιατί καλούν αυτοί οι οποίοι θα τα βάσει, έτσι, σε μικρό, σε μεγάλο βαθμό, αλλά φαινομενικά οπωσδήποτε, εκπορεύονται από τους χώρους αυτούς πολιτικούς και καλύπτονται, οι οποίοι υπηρετούν την πολιτική αυτή, που κλείνει το ΙΚΑ. Κλείνει το σχολείο, κλείνει το... Άρα, εκείνο το ζήτημα δεν είναι ότι... Τι να πω και κάτι για τους γιατρούς, έτσι, προφανώς, δεν αγωνίζονται όλοι οι καθηγητές, όπως θα έπρεπε να αγωνίζονται, ούτε όλοι οι μαθητές όπως θα έπρεπε, ούτε όλοι οι γιατροί. Γιατί την άλλη φορά που συμπτωματικά πηγαίνω και ανοίγεται κουβέντα να πάρω φάρμα για τη μητέρα μου, αλλά ήταν η ώρα απεργίας και ο γιατρός κλεβόταν για τα ζητήματα, του λέω μια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τώρα το διαβάζω, του λέω, σήμερα έχει στάσει εργασίες την ώρα που συζητάμε. Και τι να κάνω, τι θα κάνεις, του λέω, θα κλείσεις το γιατρείο σου, δεν θα φύγεις, θα κάτσεις απ' έξω και τους 25 ασθενείς σου θα τους κάνεις κουβέντα. Ότι κλείνει, το κλείνω σήμερα εγώ και θα κλείσει για πάντα. Άρα λοιπόν δεν πείθει ο γιατρός αυτός ο οποίος του λέει έλα μεθαύριο, γιατί αντανακλαστικά ο απλός άνθρωπος λέει α, τη θεσούλα του θέλει εδώ και την ουσία του ζητήματος που προσφέρει και εμένα. Το κλείνω τώρα. Το κλείνω. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αν θέλετε να διεκδικήσετε. Και δύσκολη, δεν πειράζει. Δεν περίμενα βέβαια, γιατί είχε πει ο πρόεδρος την προηγούμενη φορά ότι τα ζητήματα στα οποία είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά περί Χρυσής Αυγής, της δολοφονίας κλπ. Θα ερχόταν ίσως για... Είχε πει θα πει για κουβέντα, εννοείται φυσικά συνάδελφοι, για τη ουσία στο ζήτημα κλπ. Τώρα είναι αργά, το ψήφισμα, το ψηφίσουμε, τελειώνουμε, φεύγουμε. Δεν το περίμενα. Ωστόσο όμως, έχω να παραμείνω 3-4 ζητήματα. Το ψήφισμα που ψηφίστηκε Τετάρτη, αν θέλετε συνάδελφοι. Ησυχία παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Κυριακάκη. Εντάξει, ο Κυριακάκης πάει και έξω. Ησυχία παρακαλώ. Λοιπόν, το ψήφισμα έχει την ίδια της αμεσότητας. Μπορεί αύριο να μιλάμε για κάτι άλλο, για μια άλλη δολοφονία, ας πούμε, και μαζική. Τώρα μιλήσαμε εκείνη την ημέρα, εκείνη το βράδυ. Αυτός που το πιστεύει αυτό που γίνεται σαν διαδικασία ενώ το ψήφισμα, έτσι, την άλλη μέρα το πρωί έχει το άγχος να φύγει. Να πάει όπου πρέπει να πάει. Στα τοπικά, μέσα στα κεντρικά, να δείξει χαρακτήρα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ότι άμεσα αντέδρασε και βγάλει ένα ψήφισμα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το ψήφισμα έφυγε σήμερα. Ή εχθές. Ή εχθές το μεσημέρι ή σήμερα. Το δέχομαι την δικαιολογία των υπαλλήλων ότι το θεωρούσαν απόφαση, πήγε στην απόφαση. Δεν το δέχομαι όμως. Δεν το δέχομαι όμως. Στο βαθμό που η διοίκηση πρέπει να ανησυχεί για αυτά τα ζητήματα και να τα ελέγχει. Δεύτερο, βγήκε ο Κουβόπουλος, λείπει. Απλώς το λέω και το σταματώ εδώ. Και έκανε μια ολόκληρη αντιπαράθεση στην ουσία του ψηφίσματος. Διαβάσει το ημέρα της. Το αφήνω στην άκρη, θα του τυπώ όταν θα είναι δίπλα μου. Τρίτο, η Βερμενιώτη Ρούλα που είναι εκπρόσωπός μας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το έθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σαν τα φορέα σε ένα νομικό πρόσωπο πολιτιστικό που έχει ένα ιδιαίτερο λόγο έτσι να πει και λείπει η κυρία Πανουσοπούλου σαν πρόεδρος, θα το πω όμως λίγο τώρα, θα τους το πω και φίλους ήταν εδώ. Δεν το βάζω ούτε καν στη συμφορία το ψήφισμα. Όχι, δηλαδή δικαίωμά μου να μην το βάλω. Αν θέλω το βάζω. Επειδή είναι νέα η συνάδελφος, καλό τους παλιότερους συναδέλφους να τις κάνουμε και λίγο τη νέα, δηλαδή μετά από 3 χρόνια θα πρέπει να ξέρει ότι τα ψηφίσματα δεν μπορεί να τα βάλει, να μην τα βάλει. Όχι από ευγένεια, θα πρέπει να το κάνει, αλλά από διαδικασία. Ας την ουσία. Ας την ουσία, τι ακούσαμε εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, διαφορά, όχι μόνο την κυρία Πανουσοπούλου, αλλά μήπως σχεδόν όλους τους παρευρισκόμενους. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το ζήτημα και πάω στο επόμενο. Έρχομαι από τη σύσκεψη της Ένωσης Γονέων. Σαν
μέλος των νοσοκομείων και σαν εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Αθήνας και στην Ανώπη των Συνοδοδίων Γονών Ελλάδας. Λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ σημαντική, μεγάλη σε συμμετοχή, όριμη σε τοποθέτηση και θα μιλήσω συναδελφικά. Ιδιαίτερα κριτική απέναντι στη Δημοτική Αρχή και στο Δήμο συνολικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Ιδιαίτερα κριτική και πραγματικά, επειδή το έχω πει αρκετές φορές, δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά μπορώ να καταλάβω, πώς διαχειριζόμαστε φορείς οι οποίοι καλά κάνουν, όλοι οι φορείς. Βλέπω εδώ δύο-τρεις πίσω μου. Ο φίλος του Τσακού θα ζητήσει 500 πράγματα και θα του πω εγώ γιατί ζητάς 1000 κιόλας σαν μέρος του λόγου Τσακού. Ξέρω ότι μπορεί να κάνει ο Δήμος τα 5. Αλλά να σταθεί να τα ακούσει, δεν θα τα λιδωρήσει, ούτε να έρθει σε σύγκρουση, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ τους έκανα μια απλή πρόταση. Λέω προς υπογράφω και εγώ, μαζεύτε, όχι 30 υπογραφές, 25 προς οριζοκόνικας, γιατί μπορεί να βρίσκουν 525, μαζεύτε 500 υπογραφές και φέρετε τρία θέματα για λήψη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά δεν και 500 άτομα. Να δείτε πώς λύνονται και τα ζητήματα εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ το χειρισμό ή έχουμε μία άποψη, δημαρχέ, έτσι, και την έχουμε από πάνω έως κάτω, στη Δημοτική Αρχή. Έχετε μια, να έχετε μία άποψη. Τι γίνεται τελικά με πού δίνουμε τα σχολεία. Και τι τεχνική ήταν αυτή ή όλα ή τίποτα. Πού το ξανακούσατε αυτό το πράγμα. Το φέρατε σκόπιμα να είναι όλα μαζί για να πούμε ότι έχουμε ένα θέμα που αναγκαστικά τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Δηλαδή αν εγώ έρθω και στήσω μια θύρα πολλά πατάτες ας πούμε στο τρίτο δημοτικό επειδή τα έχει ψηφίσει όλα. Αν ήμουν και εγώ στην έτσι θα πήρε και εγώ αύριο με την άδεια του Δήμου να πουλώ πατάτες. Ή βιβλία ας πούμε που μου αρέσουν εμένα ίσως. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το ακούω και αυτό είναι διαδικαστικό, δεν είναι και ουσίας. Γιατί η ουσία είναι τη σχολεία θέλουμε. Θέλουμε σχολεία, δηλαδή θα έρθουν αύριο να μας πούνε κατά το ΙΚΑ, κατά την εφορία, ότι κοιτάξτε κάτι, επειδή τα σχολεία δεν βγαίνουν και δεν έχουμε να σας δώσουμε, ξέρετε τι θα κάνετε. Με απόβαση της περιφέρειας, του Υπουργείου κλπ. Θα νοικιαστούν όλα τα σχολεία. Θα νοικιαστούν. Το χείου θα είναι πάρκινγκ, το τρίτου σακού θα είναι ξέρω εγώ, το 5x5 στην τάδε επιχείρηση και ξέρω εγώ το άλλο θα γίνει καφέ μπάρ τα βράδια. Για να βγουν τα σχολεία. Τι θα πείτε, θα διαδηλώνουν τότε 73,5 άτομα έξω από το Βεντίδη και από το Φαλούκα για την απαράδεκτη απόφαση που δεν έχετε εσείς ετοιμάσει από πριν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Έχεις άποψη, τα σχολεία τα δίνουμε σε όλα παντού, σε όλους. Δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Λοιπόν, συμπληρωματικά μόνο γι' αυτό, όχι αυτό, για το θέμα της Ένωσης να πω, το είπα και στη ΔΕΠ, στο κομμάτι που ήμουνα, γιατί είχα γενική συνέλευση του κλάδου μετά και έφυγα στο επίμαχο, ότι τα σχολεία χρειάζονται αυτή τη στιγμή πραγματικά ενίσχυση. Μπορεί να μην μπορούν να δουν τις σχολικές επιτροπές όπως τον Δήμαρχο. Είπα και δύο-τρία πρακτικά, μην κουράζω το Συμβούλιο, τα ξέρουν αυτοί που τα διαχείριζουν τα ζητήματα. Θέλει αναμόρφωση του προϋπολογισμού και γρήγορα να καλυφθούν δουλειές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Τα σχολεία βογκάνε. Βογκάνε συνολικά, βογκάνε και από τη συντήρησή τους. Και έχουν και ένα ακόμα λόγο, σαν 5ο, 6ο, 7ο, 8ο έτοιμα τα παιδιά που κάνουν καταλήψεις σε 4 σχολεία στην Αγία Παρασκευή σήμερα, να γράφουν και αυτό. Να μην το έχουν αυτό. Σαν έτοιμά τους. Να πούνε, το σβήνουμε. Ο Δήμος το συντηρεί το σχολείο. Λοιπόν, για το θέμα των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ, που είχα αρχίσει την προηγούμενη φορά για τους παιδικούς αθλητές, έτσι, και αφορά και το γυμναστήριο. Και εδώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο Δήμαρχος λέει, υπογράφω εντέλεση. Κατάλαβα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η κυρία Καψοκεφάλου είπε, υπογράφω για μια φορά και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Και ο κύριος Άκμος είπε, εγώ δεν υπογράφω. Υπέγραψες. Για μια φορά. Για μια φορά. Εντάξει, γιατί η πρώτη. Ναι, να ενημερωθώ, γι' αυτό λέω διορθώστε με. Γιατί η πρώτη αυτή ήταν ότι δεν υπογράφω. Μπορεί να κάνει καλά να μην υπογράφει. Γιατί το θέμα είναι πολιτικό και πρέπει να λυθεί. Και όχι να ψάχνουμε το κεφάλι του καθένα να το βάλουμε στην καρμανιόλα να του πούμε υπόγραψε, το κόβουμε. Γιατί πρέπει να το κόψει αλλιώ. Απαντήστε μα αυτό το ζήτημα, τι γίνεται. Αυτό θέλω να ξέρω. Και στη διαδικασία το λέω αυτό. Πρώτα όταν έρχονται κείμενα που στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν την έννοια τη ενημέρωση των Δημοτικών Παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων. Λοιπόν, εντάξει, εγώ τη το είπα τη Όλγα, Όλγα μου,
Χατζηστρατίου. Έχει πάρει προφανώς 50 ανθρώπους, επί 2,5 ώρες τον καθένα, θέλω να με ακούει κιόλα, γιατί είναι και πολυλογού. Ξέρω ότι όταν πάρω την Όλγα πρέπει να έχω μπροστά μου 30 τουλάχιστον για να μιλήσω. Λοιπόν, σας συμφωνώ και με συμφωνάτε. Λοιπόν, εγώ έκανα και διάβασα την απόφαση και τη διόρθωσα, γιατί αυτό που γράφει ο δικηγόρος ο. Πες τον εσύ για πέρα, σαν ψηφίζει μου, το δικηγόρο, το που παίρνει από κάτω. Να φτάσει ο κάνει λάθος, γιατί εμείς δεν ψηφίσαμε το να δοθεί ο χώρος του Σπυρούδη. Εμείς ψηφίσαμε το τριγωνάκι, έτσι, τρικάλο γραβιάς και μπλα μπλα. Άρα, είναι άσχετο αυτό που λέει και ενίσταται και το. Είναι άκυρο το κείμενο του. Το είπα, λέω, πώς την πάτησε, έτσι, το γράψε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βέβαια, ποτέ δεν εφαρμόσαμε την απόφαση αυτή. Γιατί αυτή η απόφαση ότι διαμορφώνουμε το τριγωνάκι, επειδή εγώ πήγα, είδα όλο το κομμάτι, το ξανάδα μάλλον, το τριγωνάκι εκτός από την άγρια αποκαθαριότητα, γιατί παρκάρουν εκεί τα πούλμαν όλα, τα παιδιά τα κάνουν, οι διαμόρφωση μπορεί να είναι δύσκολο, το αποφασίσαμε όμως. Έτσι και γενικά το κομμάτι το πάνω του στρατού δεν είναι καθαρό, δεν έχει κανένα θέμα, υπερβολική όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα ξαναπώ, ναι. Θα ξαναπώ όμως εγώ και το αναζήτημα, το οποίο μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας. Είχα μπει πιλωτικά. Ήθελα 105 υπογραφές. Ήρθε ο κ. Σιφάκης και μίλησε ο άνθρωπος πραγματικά με την αντίληψή του και την πρότασή του. Σοβαρότατο. Ας τα συμφωνούμε, διαφωνούμε και πώς το βλέπουμε εμείς. Λοιπόν, αλλά όμως είπαμε πιλωτικά και θα το δούμε. Έχει περάσει ένας χρόνος, κλείνει το Νοέμβρη και ούτε πιλωτικό έγινε ούτε το ξαναβλέπουμε. Δεν πρέπει να απαντήσουμε για να είμαστε και υπεύθυνοι. Γιατί κάποιοι από αυτούς 150 τους καλέσουν και στο ΙΚΑ και τους πούνε έλα μωρέ τώρα μας καλέ ο Δήμος. Μια φορά το είπαμε κάτι, δεν μας απάντησε. Παράδειγμα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό και λέω, αφού ξεκινάτε, Δήμαρχε, και ψάχνετε τώρα τα έργα της τελευταίας χρονιάς, της Θητείας Αθηνής και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς και το τεχνικό πρόγραμμα, κοιτάτε λίγο το Σπυρούδι. Πώς μπορεί τουλάχιστον να διαμορφωθεί. Και τρεις δρόμοι, τέσσερις είναι στην Αγία Παρασκευή, χωματόδρομοι. Δύο είναι εκεί. Ναι. Θα μπορούσα, ναι, προφανώς. Είναι και εκεί. Λοιπόν, θα μπορούσα να το πω εκεί που έχει την αναγνώριση του προϋπολογισμού. Θα μπορούσα να το πω και σε άλλο θέμα. Γιατί κάπου αναφέρει, ναι, αναφέρει και τη φιλαρμονική κάπου. Λοιπόν, οι υπηρεσίες οι απλήρωτες στη φιλαρμονική είναι 1η-9η του 2011. Γιατί Θέκλα, κλάτα αυτά που είναι ησυχία, παρακαλώ. 29-9 του 11 δεν θυμόταν ο Μάριος να μου πει πότε ήταν αυτό. 25-7 του 12 Αγίας Παρασκευής και 4-5 του 13 τον Επιτάφιο. Έχουν 4 υπηρεσίες απλήρωτες και τους βάζετε στο 8 Οκτώβριο να ξαναπαίξουν. Και ρωτάω, τσάμπα παίζουν. Θα ρωτήσω και μετά βέβαια, γιατί οι 25.000 από το πλάνο αυτό το περιβόητο με τιμή συντεριστική μπλα μπλα να φτιάξουν την αρμονική και θα σας πω και μια ιδέα τότε που έχω ανακαλύψει. Τελευταίο επειδή το υποσχέθηκα σε μια μαμά τώρα που με βρήκε στην πόρτα φεύγοντας από τη συζήτηση του Συνεδρίου Γονέων, πληρώνουμε εγγραφή 80 ευρώ στους παιδικούς και ξαναπληρώνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πληρώνουμε πάλι, εγγραφή πάλι, 80 ευρώ. Μάλιστα. Το λόγο έχει ο κύριος Αντεφανής. Επιπροσωπικό κύριε Δημαρχέ. Επιπροσωπικό κύριος Κρητικίδης. Ορίστε κύριε Σταύρο. Λοιπόν, στο προηγούμενο συμβούλιο που συζητούσαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα για το διαβάσιμο και την απευθείας ανάσταση, έκανε ερωτήσεις. Και βεβαίως οι ερωτήσεις εμπεριέχουν στοιχεία τοποθετήσεων. Και μου έκανε αυστηρότητη κριτική ο φίλος μου Ανδρέας και γείτονας ότι αυτά δεν είναι ερωτήσεις. Τι θέλω να μου πείτε. Αυτές που έκανε ο κύριος Ιζώδης ήταν ερωτήσεις και δηλώσεις, είπαμε εσύ τώρα. Ενώ στα θέματα είναι μόνο ερωτήσεις και μετά είναι οι τοποθετήσεις. Μου έβαλε σε εύκολη ερώτηση. Το λόγο είναι ότι είναι ερωτήσεις. Ησυχία, παρακαλώ. Αν μιλούσα εγώ τόση ώρα, θα σας παρακαλώ, κύριε Κρητικίδη, ότι το λόγο έχει ο κύριος Αλεφαντής. Ακόμα μια κουβέντα για το ΙΚΑ. Εγώ νομίζω ότι καταρχήν ο Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Εάν δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα, και εγώ το παίρνω, ότι μιλήσατε, είπατε με τον διευθυντή του, με τον πρόεδρο του ΙΚΑ, τον κύριο Κοντό, και σας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι είπατε τουλάχιστον, δεν ξέρω. Εάν λοιπόν ξεκινάμε έτσι, γιατί να έρθει ο κόσμος. Ένα. Δύο, θα έπρεπε να μας προβληματίσει ως Δημοτικό Συμβούλιο γιατί ο κόσμος σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν ανταποκρίθηκε. Μήπως αυτές οι μορφές αγώνα είναι μόνο και μόνο για να βγαίνουν φωτογραφίες. Εγώ θεωρώ
ότι θα ήταν πολύ πιο αποδοτικό εάν οι αρχηγοί των παρατάξεων μαζί με τον Δήμαρχο πηγαίνανε στον Υπουργό Υγείας, πηγαίνανε στον Πρόεδρο του ΙΚΑ και θέτανε τα θέματα. Τώρα το να μαζευτούν 50%, 200 ή 300, γιατί φαίνεται ότι η δυναμική δεν μπορεί να είναι παραπάνω, εφόσον μας είπατε ότι ειδοποιηθήκανε περί τις 2.000 ανθρώπους και μαζευτήκανε 150, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό ως προς την περαιτέρω πορεία μας. Και μήπως αυτή η μορφή κινητοποιήσεων δεν είναι αποδοτική. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η μορφή κινητοποιήσεων είναι μόνο και μόνο για να βγάζουν φωτογραφίες τα έντυπα και τα site. Και να λένε ήταν εκεί ο ένας και ο άλλος, να μην πω όνομα. Αυτό είναι. Δεύτερο, προχτές είχε στο mail μου μια πρόσκληση για το κοινωνικό μαγείρι. Μου έλεγε στις καλούμενες δημοτικούς σύμβουλους για κρασάκι και μεζεδάκι. Τώρα το μαζέψατε βέβαια, οφείλω να. Το κοινωνικό μαγειρίο είναι μια δράση της πόλης, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ίσως νομίζω ότι είναι από τις κορυφαίες δράσεις στο κοινωνικό επίπεδο. Οφείλουμε όλοι να το προφυλάξουμε. Εάν πέρναγε ένας πολίτης έξω από το κοινωνικό μαγειρίο και έβλεπε τους δημοτικούς σύμβουλους να συναγελάζονται και να καλαμπουρίζουν πίνοντας κρασάκι και μεζέ, πείτε μου εσείς τι γνώμη θα σχημάτιζε. Και βέβαια θα κεράσετε εσείς, εγώ δεν έχω αντίρρηση, όλα αυτά είναι σωστά. Όμως η γυναίκα του Κέσσαρα, εκτός του ότι πρέπει να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προφυλαχθεί πάση θυσία ο θεσμός του κοινωνικού μαγειρίου και εν πάση περιπτώσει. Για παρακαλώ, δεν ακούμε τον κύριο συνάδελφο. Και εν πάση περιπτώσει, εάν θέλετε να γίνει μια εκδήλωση, να προσκληθούν οι υπενόμενοι συνάνθρωποι μας στο κοινωνικό μαγειρίο, να γίνει μια εκδήλωση για αυτούς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν και μια ανάγκη παραπάνω από ό,τι έχει ο Γκυζιώτης ή ο Σταθόπουλος ή ο Γιανακόπουλος για του know us better και κρασάκι και μεζέ. Αν επιμένετε γι' αυτό, εγώ δεν θα έχω, αλλά θα έλεγα να το κρατήσετε λίγο πίσω και να καλέσετε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι τον Σταθόπουλο, τον Γιανακόπουλο και τον Κυριώτη. Το λόγο έχει ο κύριος Μουστόγενης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο και μία δήλωση. Αν μπορεί ο Δήμαρχος να μας κάνει μια ενημέρωση για τη γέφυρα Γελαδάκη και να μας πει τι ενέργειες έχουν γίνει και πού βρισκόμαστε. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά και την υπηρεσία περιβάλλοντος. Μου είπαν κάποιοι κάτοικοι εκεί στο οικόπεδο Σάμου και Μητού στα Πεφτάκια ότι έχουν ζητήσει πολλές φορές και από τον κύριο Παναγόπουλο να καθαριστεί και αγνοείται το θέμα. Και μου είπαν ακόμα αν θέλουν να κάνουν και μια αίτηση να το δουν. Τον κύριο Παναγόπουλο, το διευθυντή εννοώ, όχι τον αντιδήμο φυσικά. Αν μπορείτε να το δείτε, σαν μου και η Μητού είναι το οικόπεδο. Όσον αφορά τώρα, κύριε Πρόεδρε, κάνατε μια ενημέρωση για το δεύτερο θέμα που θα προσεχθεί, διότι ο κύριος Κουβόπουλος, που όλοι εμείς εδώ και η Μισή Αγία Παρασκευή τον είδε σήμερα στο ΙΚΑ. Ξαφνικά είναι απόρριτα, είναι άρρωστος πολύ. Εγώ κύριε Πρόεδρε, και θέλω αυτό που θα σας πω να το πω σε όλους τους συναδέλφους που βλέπω δίπλα μου και πολλούς που είναι πολλά χρόνια στα έργα και θα ζητήσω την άποψή τους. Θεωρείτε σωστό ένα θέμα να καλλιεργείται από κάποιους, γιατί από κάποιους καλλιεργείται και επειδή ο κόσμος δεν τρέχει το όχος. Δεύτερη φορά ο ίδιος συνάδελφος το αποσύρει. Την άλλη φορά ήταν κουρασμένος, είχε υποχρεώσεις 3,5 ώρα, δηλαδή το πρωί είχε υποχρεώσεις, ξέρω. Σήμερα ένα άρρωστο ξαφνικά, ενώ σήμερα τον είδε όλη η πόλη. Θεωρείτε σωστό να κρατάτε έναν συνάδελφο εχμάλωτο με εικόνες και φήμες, όπως λέει. Εδώ βλέπω, δηλαδή σήμερα θα παίρναμε απόφαση για φήμες. Εγώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, σας καλώ σήμερα το θέμα να κλείσει ως εξής. Είτε ο Δήμαρχος να πει αυτό που έχει να πει για το συγκεκριμένο θέμα και σε έχει αποσυρθεί, σαν ενημέρωση συστάει. Και να κλείσει εδώ το θέμα, γιατί δεν γίνεται κύριε Πρόεδρε κάποιοι εδώ να παίζουν. Όταν κάποιος κύριε Πρόεδρε θέτει ένα θέμα και είναι ευθύνης σε αυτό, θα είναι εδώ να το συζητήσει. Δεν μπορεί να καλλιεργεί ένα θέμα
να το αφινεωρείτε για γνωστούς λόγους, όπως σας είπα. Πάμε σε εκλογές, εντάξει, καταλαβαίνουμε, και γνωρίζει ο κόσμος ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος αυτής της δίθεν ενημέρωσης. Εγώ καλώ τον Δήμαρχο να μας πει την άποψή του για αυτό το θέμα. Αλλιώς, κύριε Πρόεδρε, είναι δική σας ευθύνη να μην ξανάρθει το θέμα. Δηλαδή, τι θα γίνεται εδώ πέρα, θα μπαίνει ένα θέμα από έναν συνάδελφο. Θα το αποσύρει μία, δύο, μπορεί να ξαναποσυρθεί την άλλη φορά. Εδώ τι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αγωνίζεται για τα προβλήματα της πόλης ή είμαστε εδώ να συζητάμε φήμες. Να μου το πείτε, γιατί και εγώ, ξέρετε, ακούγονται πολλές φήμες για όλους μας εδώ πέρα. Για τον Δήμο, για τον Δημάρχους, για συμβούλους. Να μου το πείτε, γιατί εγώ δεν είμαι αρχηγός παράταξης, να μαζεύω 25 υπογραφές, να φέρω να συζητάμε φήμες. Όπως και οι συνάδελφοι εδώ. Συζητούσα χθες εντελώς και με τον κύριο Βλάκο, ο οποίος έχει φυτέψει και σαν αντιπρόσωπο συμβουλίου και μου λέει τόσα χρόνια δεν έχω ξανά τέτοιο θέμα. Εμπειρικά μου το είπε και συναδελφικά. Περιμένω την άποψή σας, την απάντηση του κύριου Δημάρχου, αν έχει κάτι να δηλώσει. Αλλιώς, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να πράξετε τα δέοντα. Και αυτό οφείλετε να το κάνετε για να προστατεύσετε τον κάθε δημοτικό σύμβουλο. Και ειλικρινά, πάνω σε αυτό, εγώ θα ήθελα να ακούσω και τους αρχηγούς των παρατάξεων. Που εντελώς τυχαία και οι τρεις είναι πολλά χρόνια εδώ πέρα. Να μου πούνε αν το έχουν ξαναδεί αυτό. Επίσης, επιπροσθέτως, ο κύριος συνάδελφος κρίνεται. Και επειδή μέσα από την εισήγησή του, η οποία αιωρείται εδώ και τρεις εβδομάδες και μπορεί να τη διαβάσει κάθε διαπασκευιώτης, πιστέψτε με, οι εκλογείς ξέρουν και ψηφίζουν. Το απαντάω με αυτή. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά και εδώ πληνόμαστε ποιοι είμαστε όλοι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να δώσω μια άμεση απάντηση στον κύριο Μουστόγενη, επειδή είναι και μορφή για το Προεδρείο. Είναι πάγια τακτική όλα αυτά τα τρία χρόνια, οποιοδήποτε θέμα φέρνει αρχηγός παράταξης και πριν, αλλά τουλάχιστον μιλάω της θητείας μου. Οποιοδήποτε θέμα φέρνει αρχηγός παράταξης να εισάγεται χωρίς καθόλου να αλλάζει. Εάν όσες φορές έχει αλλάξει το θέμα έχει γίνει μετά από συνεννόηση του Προέδρου με τον εισηγητή. Όσον αφορά το θέμα της λήψης απόφασης, δεν σημαίνει ότι επειδή ένα θέμα έχει λήψει απόφαση θα ληφθεί και απόφαση, έτσι. Αυτό το γνωρίζετε. Τρίτο, δεν είναι δυνατόν εγώ το θέμα να μην το φέρω και την άλλη φορά. Εγώ δεν το φέρω το θέμα. Σας είπα όμως και ιδιαιτέρως που μιλήσαμε πριν τη συνεδρίαση, ότι αν θέλετε το θέμα να τελειώνει, μπορείτε να το φέρετε εσείς. Και να είστε εσείς παρόν και να γίνει το θέμα και να συζητηθεί το θέμα και από όντως του κύριου Κουκόπου. Είναι η μόνη λύση αυτή. Όσον αφορά τη διαδικασία. Σας ενημερώνω. Ωραία, εντάξει. Κάντε αύριο μια αίτηση. Τώρα δεν μπορεί να συζητηθεί. Τώρα δεν μπορεί να συζητηθεί και το γνωρίζετε. Κάντε αύριο μια αίτηση. Σας συμφέρει να καλλιεργείτε δηλαδή κάποιο το πέρα. Δεν με συμφέρει τίποτα, κύριε Μουστόγενη. Ο Δήμαρχος δεν ήταν έτοιμος. Δεν με συμφέρει τίποτα, κύριε Μουστόγενη. Το θέμα, ακούστε λίγο. Εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, το θέμα το έφερε αρχηγός παράταξης. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί ένα θέμα από όντως του εισηγητή. Σωστά, σωστά. Επειδή εσείς θεωρείτε, και είναι δικαίωμά σας, ότι αυτό γίνεται για να σύρετε το όνομά σας στην πόλη, συνεννοούμαστε εδώ δημοσίως, κάντε αύριο το πρωί μια εισήγηση, για το επόμενο συμβούλιο θα έρθει το θέμα, είτε είναι εδώ ο κύριος Κουβόπουλος, είτε δεν είναι και θα τελειώνει. Το λόγο έχει ο κύριος Γαβράς. Συγγνώμη, προσωπικό. Προσωπικό, ο κύριος Μουστόγενης. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δεν μου είπε ο Δήμαρχος αν έχει να δηλώσει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ λοιπόν το βάζω τώρα να μπει σε ψηφοφορία να μπει εκτός ημερήσιας. Εδώ είμαστε όλοι συνάδελφοι. Όλοι ήταν έτοιμοι. Και ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς ήταν έτοιμοι να πούνε δύο λόγια για αυτό το θέμα που είχαν στην ημερήσια διάθεση. Εδώ είμαι και σας το λέω, όπως ήμουν εδώ και την άλλη φορά. Εγώ δεν έφυγα. Καλείστε λοιπόν να το βάλετε σε ψηφοφορία και αν το σώμα αποφασίσει να συζητηθεί τώρα, το Προεδρείο λοιπόν να το βάλει. Και αν δεν το ψηφίσει στην άδεια, θα το κάνω άλλο όπως είπατε. Σας ευχαριστώ. Ορίστε κύριε Γιανακόπουλε. Να σου πω και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς θέλουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Άμα μπει το θέμα και δεν θέλουμε να αποφύγουμε κάτι. Επειδή σε 8 μήνες πάμε σε εκλογές. Και ξέρετε ότι πάμε σε εκλογές με ένα νέο ψηφοδέλτιο που και ευνοεί τις συνεργασίες και πιθανόν με την απλή αναλογική να χρειάζεται και πάνω από δύο παρατάξεις να είναι στη διοίκηση του Δήμου μεθαύριο. Και νομίζω ότι το κλίμα που επικρατεί, όσο λίγοι ασχολούνται με τα τοπικά δρόμενα περνώντας τόσα πολλά προβλήματα από την κεντρική πολιτική σκηνή,
αν εμείς, ο κάθε αρχηγός παράταξης, βάζει οποιοδήποτε θέμα συγκοφαντικής δυσφήμισης για άλλους και εσείς λέτε ότι το βάζετε, δεν κάνετε καλά, κατά τη γνώμη μου. Δεν κάνετε καλά. Και η ηρεμία και η ησυχία πρώτα τη διοίκηση βολεύει και μετά τις άλλες παρατάξεις. Εγώ σας μιλάω όμως και σας λέω πραγματικά ότι μην λέτε και υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι ό,τι μου φέρει ο αρχηγός παράταξης το βάλω. Σας είπα 10 παραδείγματα την προηγούμενη φορά που μπορώ και να γίνει μπάχαλο το Δημοτικό Συμβούλιο και να φεύγει ο κόσμος αυτά από τους 100.000 πολίτες ή γύρω στους 500 με 1.000 είναι κοντά και μαθαίνουν. Θα πάει 200 ή 300. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει στις δύσκολες, στα δύσκολα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλείτε κάποτε και το Προεδρείο του Διοικητικού του Συμβουλίου σας, βεβαίως μπορείτε να το βάλετε ή όχι, να βλέπετε ποια θέματα είναι στην κατεύθυνση της δασκολογίας ή του να γίνεται το Συμβούλιο μπάχαλο και να μην τα βάζετε. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αληθινό. Δεν δικαιούται πλέον κάποιος που βάζει ένα θέμα να λύπει δύο φορές όταν ξέρει ότι το θέμα και το ξαναβάλλει την φορά. Είναι γεγονός, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο συγκεκριμένη περίπτωση ο Αλέξης, ο Μουστογέννης. Δεν μπορείτε να του ξαναβάλλετε το θέμα τώρα να σύρετε πάλι στα email για μια ακόμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε και μπορείτε εσείς ο ίδιος. Και σας δυναμώνει να θέλετε να το βάλετε και το στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βάλετε ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας καλύπτουμε να κάνετε εσείς ποια θα βάλετε. Αν θέλετε δείτε το. Μάλιστα. Ορίστε κύριε Βλάχο. Επί της διαδικασίας. Της διαδικασίας σκεφτήκε να ξεχθεί και το όνομά μου στη δήλωση του κ. Βασίλη. Είχα πει και στο προηγούμενο Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, ότι ένα... Συγγνώμη, και μια και πήρατε το λόγο της διαδικασίας, πείτε και τη δήλωση που θέλετε, που ήσασταν τελευταίος, για να σας ξαναδώσουμε το λόγο. Μια ερώτηση. Ναι, ερώτηση, ωραία. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν το εξής, είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το επαναλαμβάνω και τώρα ότι ένα, αν θέλετε, σπουδαίο δείγμα δημοκρατίας που ήταν η δυνατότητα να φέρει ένας δημοτικός σύμβουλος ένα θέμα προς συζήτηση που θα αφορούσε την πόλη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνεται αποδεκτό από τη διοίκηση. Προς τιμήν σας το αποδεχτήκατε όπως το είχε αποδεχτεί και η προηγούμενη διοίκηση με τον κύριο Σουλά μετά από δική μου πρόταση. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από μέσα από μια τέτοια διαδικασία άκρως δημοκρατική να ξεκυλώνει και να πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι το Προεδρείο έχει σημαντική δυνατότητα και σημαντική γνώση του να κρίνει τα θέματα τα οποία έρχονται από οποιονδήποτε και υπάρχουν, αν θέλετε, και οι δυνατότητες να μην μπαίνουν θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιας μορφής που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην πόλη. Και μια πολύ καλή δικαιολογία είναι ότι όταν ένας από εμάς φέρνει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν δεν είναι εμπεριστατωμένο ως εισηγήση και τεκμηριωμένο ως άποψη, δεν μπορεί να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωση ή μετά από φήμες. Εάν κάποιος από εμάς θέλει να ενημερωθεί για ένα ζήτημα, υπάρχουν οι εξής διαδικασίες. Ή προδιαδικαστικά ρωτάει τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον αρμόδιο, τέλος πάντων, πολιτικό παράγοντα μέσα στην αίθουσα και παίρνει απάντηση του θέματος υπογραφή ερωτήματος ή κάνει ένα έγγραφο προς τη διοίκηση και η διοίκηση εντός μηνός το πατάει εγγράφος επί των θεμάτων το οποίο θέλει να ενημερωθεί. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει θέμα στην ημερήσια διάταξη, ενημέρωση από το Δήμαρχο και λήψη απόφασης περί των φημών κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι άκερο, είναι λάθος και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί επειδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία προεκλογική και σε οφείλουμε να έχουμε εκλογές. Το άλλο ζήτημα που έβαλε ο κύριος Μουστογιαννής είναι πολύ σημαντικό επίσης, ότι δεν μπορεί να πλανάται επί σειρά ημερών ένα ζήτημα στο διαδίκτυο και στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου τη στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με, περί του θέματος του συγκεκριμένου και περί των ζητημάτων που προκύπτουν από όλο αυτό το πακέτο του θέματος, έχει να κάνει μέσα από μια δικαστική διακυβερέωση, όπου πιθανά να προκύψει και κάποια δικαστική απόφαση, αν οι πληροφορίες που έχουμε είναι συγκεκριμένες και που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μπει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι προς δικαστική διερεύνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύσουν όλους μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και την διοίκηση και την αντιπολίτευση και τα μέλη όλων όσων υπάρχουν εδώ, ακριβώς μέσα στα πλαίσια του ότι πρέπει να προφυλάξουμε το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και σε κάθε περίπτωση μέσα στις δύσκολες εποχές τις οποίες διανύουμε
να αποκτήσουμε μεγαλύτερο κύρος, γιατί ακριβώς έτσι θα είμαστε, αν θέλετε, αυτοί οι οποίοι θα υπηρετούμε με τον σωστότερο τρόπο τα ζητήματα του κουραστίου μας. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα που μπήκε για το. Θεωρώ δηλαδή, θεωρώ και μόλι την. Το σεβασμό που τρέχω στο πρόσωπό σας, ότι το θέμα και σε λάθος κατεύθυνση έχει έρθει και κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να έρθει. Τώρα να κάνω τις δύο ερωτήσεις που είπα, που γράφτηκα επειδή καθυστέρησε να έρθει. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι τις βραδινές ώρες, και βέβαια είναι ακόμα χειρότερο τώρα, επειδή όπως γνωρίζουμε όλοι δεν έχουμε και τη δυνατότητα ούτε της δημοτικής αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης φύλαξης, στο παρκάκι της Ναβόλος πάνω που έχει γίνει το κυριγείο, υπάρχει ανοιχτή η πόρτα δεξιά, θέρμα γιο πελάγου, όπου μπαίνουν μέσα και τη νύχτα πολλά αυτοκίνητα, που υπάρχει κίνδυνος να έχουμε καμία έκπληξη, επειδή ακόμα ο καιρός είναι ζεστός, μην πάθουμε καμία ζημιά με τίποτα πυρκαγιές κτλ. Και πώς μπορούμε να το προβλέψουμε τουλάχιστον τις βραδινές ώρες, να μην επιτρέπουμε την διέλευση των αυτοκίνητων, να περνάνε οι πεζοί από την πορτούλα που υπάρχει, να μην παίρνουν τουλάχιστον τα αυτοκίνητα. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι δεν ξέρω αν έγινε, αλλά εγώ θέλω να το βάλω, ότι είμαστε μια εποχή φθινοπόρου. Είμαστε μια εποχή φθινοπόρου όπου μπαίνει θέμα καθαρισμού φρεατίων, για να μην έχουμε πλημμύρες, επειδή σε λίγο θα έχουμε τα πρωτοβρόχια. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, εκτός των καθαρισμών των φρεατίων, θέλω να βάλω ένα ζήτημα στην προέκταση της Αμαριλίδος, που υπάρχει ένας ξεροπόταμος, τέλος πάντων, που βγαίνει στο πίσω μέρος της ταβέρνας Ζωροδιά και φτάνει και καταλήγει στο μπασκετάκι εδώ πίσω. Υπάρχει ένας χώρος που δεν είναι ιδιωτικός, είναι ένας χώρος όπου πέφτουν όλα τα νερά της Αμαριλίδος και φτάνουν στην πλατεία, όπου είναι σκουπίδια, στρώματα, ξύλα κτλ. Όπου αν αυτό κλείσει, 4-5 πολυκατοικίες θα πλημμυρίσουν, οι οποίες είναι ένθεκη καχύτην του συγκεκριμένου. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο από την αυτοεπιστασία να ανέβουν πάνω να ελέγξουν, να δουν τι γίνεται, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιο καταρρισμό, γιατί αυτό είναι δημοτικό, δεν είναι ιδιωτικό για να το καταρρίσουν ιδιώτες. Αυτά. Ευχαριστώ. Επί της διαδικασίας ο κύριος Κυζιώτης. Εγώ έχω την εξής άποψη, συνάδελφε. Νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να βάλει στη συζήτηση όποιο θέμα του τίθεται. Δεν πρέπει να λογοκρίνει ο πρόεδρος. Πρώτο αυτό. Έτσι. Ο πρόεδρος μπορεί στη διαδικασία να μου αφαιρέσει το λόγο. Γιατί έπεισε τον συνάδελφο απέναντι, ας πούμε, ξέρω, ή να με επαναφέρει. Είχε να με αποβάλει. Αυτό μπορεί να το κάνει, το λέει ο οργανισμός. Γιατί αν εκ των προτέρων λογοκρίνει τη λέξη θέμα δεν μπαίνει, αυτό μπορεί να ανοίξει όπου θέλει. Και να πει τώρα, φέρνει θέμα, ας πούμε, π.χ. για το τότε ζήτημα, όχι, αυτό δεν μπαίνει, γιατί μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση, μπορεί. Ξέρω ότι μπορεί το σώμα, συναδελφοί, είναι εδώ. Το σώμα είναι εδώ. Και αυτός που θέτει ζητήματα και αυτός που παίρνει θέση και λέει τη γνώμη του, ψηφίζει, κρίνει και κρίνεται. Δεν παίρνω στην ουσία. Έτσι, θα μπορούσα να σας πω ότι εγώ θα απέχω. Δεν θα νομιμοποιήσω με την παρουσία μου τέτοια κατηγορία, να το πω, θέματα. Δεν θα βάλω βέτο. Δεν το διαλύσω, δεν θα καταλάβω τις διακόπτες να μην γίνει κουβέντα. Έτσι. Άρα θα, πολιτικά θα σταθώ. Έχω την εκτίμηση με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι επικίνδυνο να λέμε πριν πώς και λοιπά. Από εκεί πέρα, ο καθένας έχει τη δικιά του αυτοάμυνα. Μπορεί, αν εγώ πω κάτι στον κύριο Τσιαβά, το φίλο μου, να μου κάνει μια μήνυση. Ξέρω, θα αμυνθεί. Έχει δυνατότητα. Μπορεί να βάλει θέμα και στο ίδιο σώμα, να μου απευθυνθεί με μορφή. Όλα αυτά υπάρχουν στον κανονισμό. Αλλά μην να ανοίγουμε τρυπάκια που να αρχίσουν να αμφισβητούμε την υποχρέωση ή το δικαίωμα που έχει ο κάθε πρόεδρος. Μάλιστα. Με κάλυψε ο κύριος Κυζιώτης απολύτως. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω κάτι. Η εισαγωγή θέματος από αρχηγό παράταξης γίνεται εθιμικό δικαίωμα στο Δήμο μας. Δεν προβλέπεται από κανέναν νόμο. Όταν κάτι δεν προβλέπεται από τον νόμο και από τον κανονισμό, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα είναι λεπτές οι ισορροπίες. Φανταστείτε αυτή τη χρονιά, ειδικά που είναι και προεκλογική, να φέρει κάτι ο κύριος Σταθόπουλος, παράδειγμα λέω, και εγώ να πω όχι, δεν κρίνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να λογοκρίνω καμία εισήγηση για εισαγωγή θέματος αρχηγού παράταξης μέχρι τις εκλογές. Καμία περίπτωση.
Το σώμα βεβαίως έχει τις δυνατότητες και τα αντισώματα να το αντιπαρέλθει αυτό. Τον κανονισμό τον ξέρετε, τα περί απαρτίας τα γνωρίζετε, δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε, το σώμα όμως ξέρει τι μπορεί να κάνει. Το λόγο έχει ο κύριος Γαβράς. Κύριε Πρόεδρε, για την πρωινή κινητοποίηση και εγώ θα αρτρήσω τις δικές μου τις σκέψεις μαζί με όλες αυτές που ακούστηκαν και όλες μαζί μπορούμε να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα, βάζοντας και τη δικιά μου την πινελιά. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε και οι απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε είναι δύο. Ή δεν πίστηκε ότι θα φύγει η μονάδα αυτή υγείας, ή αντίθετα, υποταγμένος κάτω από το δόγμα του ΣΟΚ, έχει πιστεί ότι αυτό θα γίνει. Χτυπήστε τον πόλεμο σας στο Μάρμαρο ή δεν θα γίνει. Το δεύτερο σημείο. Λοιπόν, και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση το πρόβλημα είναι δικό μας. Εμείς τελικά τι πιστεύουμε, ότι μπορεί να το παλέψουμε ή δεν μπορεί. Εάν πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, να αποδείξουμε τουλάχιστον στον εαυτό μας ότι κάναμε αυτά που περνούσαν από τα χέρια μας και υποτακτήκαμε στην μοίρα της Τρόικας. Δι' του Γεωργιάδη, δι' του Οκμιδούπη. Λοιπόν, αν πιστεύουμε αυτό το πράγμα, είχα και μια μικρή κουβέντα με τον Δημήτρη Γιαννουσόπουλο το πρωί, νομίζω σας είπε κάτι και δεν άκουγα πολύ καλά. Νομίζω ότι πρέπει να μεθοδευτούν άμεσα κάποια πράγματα. Αύριο είναι η μέρα που όντως ενισχύω και εγώ την άποψη του Γιάννη Σταθόπουλου ότι ο Υπουργός είναι επικοινωνιακός όταν έχει την δυνατότητα, ανοίγει την πόρτα άνετα, δεν έχει φραγμούς και τέτοια πράγματα και στο τηλέφωνο βγαίνει εύκολα. Νομίζω ότι αύριο πρέπει να εξαντλήσουμε αυτές τις δύο επισκέψεις στον ΕΟΠΗ και στον Υπουργό. Αμέσως μετά γίνεται η σύσκεψη με τους όμορους Δήμους, με τους γειτονικούς Δήμους για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας πρότασης και ενός ενιαίου πλάνου κινητοποιήσεων. Ακολουθούν οι συναντήσεις και οι ενημερώσεις των συλλογικοτήτων των πόλεων μας. Και εκτιμώ ότι επικοινωνιακά μπορεί να γίνει η Αγία Παρασκευή και να μετατραπεί σε κέντρο εξελίξεων γύρω από αυτό το θέμα που τρέχει αυτή τη στιγμή, με μια δυνατή ημερίδα στην οποία θα είναι συγκεκριμένα άτομα που θα συμμετέχουν στο κέντρο ελήψης των αποφάσεων. Και αυτά είναι ένας από το Υπουργείο, ένας από το ΝΕΟΠΗ, από το Σύλλογο Εργαζομένων Γιατρών του ΝΕΟΠΗ, και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια αυτό χρειάζεται μια οργανωτική επιτροπή γιατί οτιδήποτε αφήνεται στην καλή πρόθεση δεν περπατάει και τα θέματα της ημερίδας νομίζω ότι αυτά τρέχουν αυτή τη στιγμή, αυτά που συζητιώνται σε όλα τα πάνελ και τα συνέδρια και τις ημερίδες που γίνονται όπως αυτή που παρακολούθησαμε το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο και ήταν και ο υπουργός εκεί και συζητήσαμε διάφοροι επιστήμονες των οικονομικών και των πολιτικών υγείας. Πρώτον, θα παρέχει το σύστημα η Ελλάδα υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Δεύτερον, θα υπάρχει ένας ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας ή πολύ δημόσιοι φορείς, και το ΕΣΥ δηλαδή και όχι. Ο ΕΠΗ τελικά θα είναι πάροχος υπηρεσιών υγείας ή αγοραστής υπηρεσιών υγείας ή και τα δύο ταυτόχρονα. Και τελευταίο, αυτές οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή περίθαλψης, πού θα είναι χωροθετημένες, ποιο ρόλο θα παίξουν τα αστικά κέντρα υγείας και εκεί εντάσσουμε και το δικό μας το θέμα, αν υπάρχει σκοπιμότητα και που εμείς επιχειρηματολογούμε ότι γίνει και τους 500 λόγους η νομαρχιακή μονάδα που υπάρχει στα όρια της Αγίας Παρασκευής, δεν μπορεί να φύγει από την περιοχή μας. Νομίζω ότι με αυτά κλείνω και αυτό που είπαν όλοι. Απόψε να καταλήξουμε σε μια οργανωτική επιτροπή η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό όλων αυτών των ζητημάτων και αύριο δήμαρχε να κινητοποιηθούν πρωί-πρωί να κλείσουμε τα ραντεβού όσοι είναι να πάνε να γίνει συνάντηση αύριο και με τον ΕΟΠΗ και με τον Υπουργό. Κυρία Δημητρίου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους υπερψήφισαν την πρόταση του Δημάρχου μας για την εντολή μετάβασής μου στην Κύπρο στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου ταξιδιού της αντιπροσωπείας μας στον οδηγοποιημένο Δήμο της Αγίου Κύπρου. Επίσης θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά στους συναδέλφους
δημοτικούς συμβούλους που καταψήφισαν την εντολή της μετάβασής μου. Απλά για μια ακόμα φορά αποδεικνύουν τις καλές, βάλτε το σε εισαγωγικά το καλές παρακαλώ, τις καλές προθέσεις τους προς το άτομό μου. Να υπενθυμίσω τόσο στο σεβαστό Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στους συμπολίτες μας, ότι δεν συμμετείχα ουδέποτε σε καμία αποστολή, σε κανένα ταξίδι, σε αδερφομοιημένη πόλη, ούτε στην Γεροσκήπου, ούτε στον Σεμιρέ. Και παρότι το είχα δηλώσει, την επιθυμία μου τα προηγούμενα χρόνια, δεν χώραγα στις αποστολές, που παρελθόντως σας πω ότι η φετινή ήταν 4 ατόμων, παλαιότερα οι αποστολές ήταν 30-35 ατόμων. Και τότε δεν χώραγα. Σας μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του αδερφού δημάρχου μας, του κυρίου Μιχάλη Παυλίδη, της Προέδρου της Αδερφοποίησης της κυρίας Καρίκλης Σαρίκα, του Αντιδημάρχου και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της Γεροσκήπου και το μεγαλύτερο μέρος της ΠΑΠ που είχαμε μία συνομιλία, συνεργασία και μία επαφή. Να τονίσω ότι η φιλοξενία και η ξενάγηση που είχαμε, δεχτήκαμε, ήταν άψογη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως είχαμε μία πλήρη ενημέρωση σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση του Δήμου, του Γεροσκήπου, και κύριε Δήμαρχε, εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι ωφέλιμο θα ήταν να υιοθετούσαμε κάποιες από τις δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Γεροσκήπου. Θα είχαμε και οικονομικό όφελος, θα είχαμε και κάποιες επιπλέον παροχές, έτσι, προσφορές στους δημότες μας. Όποτε βρείτε χρόνο, θα ήθελα να με ακούσετε. Νομίζω εντάξει ότι αυτή μας η συνάντηση θα πρέπει να προηγηθεί τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου μας. Χαίρομαι γιατί είχα ένα τηλεφώνημα χτες και μία από τις προσφορές που έχετε στη Σκαριά να κάνετε, που αφορά το κοινωνικό μαγειρίο, την συναντήσαμε και στο Δήμο Γεροσκήπου και ήταν πραγματικά με ευχαριστή ιδιαίτερα το γεγονός. Του προσωπικού, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Διαδακόπουλος. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι όταν καταπατούνται κάποιες αρχές σήμερα και νομίζουν ότι είναι εις βάρος τους, θα καταπατηθούν και αύριο. Εμείς λοιπόν, σύσσωμοι αντιπολίτευση, σύσσωμοι, όπου ήταν από όλες παρατάξεις, ήταν η κυρία Κοκκινού, ήταν ο κ. Ζωλεπαθής, ήταν όλοι εδώ, είπαμε στην πρόταση να πάει ένας από τη συμπολίτευση και για πρώτη φορά από την αντιπολίτευση, και ακόμη και αν θέλει η κυρία Μαργαρίτα, να την προτείνει, η κυρία Δημητρίου, να την προτείνει η αντιπολίτευση. Η παρέμβαση του Δημάρχου τόσο δεικτικά να πάει Δημητρίου, αυτό είπε η αντιπολίτευση στο σύνολό της, το πρώτο. Το δεύτερο, ποτέ δεν πήγαν 35 άτομα πουθενά. Όταν ήμουν και εγώ, όταν ήταν και ο κύριος Σιδέρης, ποτέ δεν πήγαν 35 άτομα και δεν χρειάζεται να υπερβάλλουν. Και το τρίτο, δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνουμε τους πολίτες που λέει ότι αν μου δώσετε ένα ταξίδι και την Προεδρία θα έρθω μαζί σας και να μην κάνετε να ψηφίσετε την απευθείας ανάθεση, κυρία Δημητρίου. Εγώ σας είπα ότι μην καταπατάμε ούτε τις αρχές μας, αλλά ούτε και να βρίζουμε όλη την αντιπολίτευση στο σύνολό της, η οποία πραγματικά είναι μια λάθος κίνηση του Δημάρχου. Και θα του έλεγα να μην το ξαναπεί, να μην το ξανακάνει ο Δήμαρχος αυτό. Εντάξει, μπορούμε και με άλλο τρόπο να στρατολογήσουμε κόσμο μέσα από το έργο μας, μέσα από οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται με τόσο ευθεία παρέμβαση να κάνει, δεν του ζητήσαμε τίποτα άλλο. Όλη τη χρονιά δεν πήγε πουθενά και δεν πρότεινε κανένα. Αυτό τα τελευταία 20 χρόνια που τουλάχιστον είμαι εδώ, όταν είναι η αντιπολίτευση, ορίζει η αντιπολίτευση. Γιατί έτσι καρφώνει και αυτόν τον ίδιο που θέλει κάποτε να προσεγγίσει. Κύριος Δημάρχος. Κύριος Δημάρχος, προηγήθηκε μετά η κυρία Δημητρίου. Κύριε Γενακόπουλε, ο Δήμαρχος δεν στρατολογεί κανένα. Άλλον 6-2 που προσπαθείς να στρατολογήσεις ό,τι έχει βρίσκεται στη λίρα από μόνο του, Σκόρπιο και Έρμο. Αυτό το γνωρίζω λοιπόν, αυτό κάνετε σαν τρόπο. Εγώ ούτε ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης για να στρατολογώ, ούτε τίποτα. Εσείς προσπαθείτε να στρατολογήσετε. Έχετε προσπαθείτε να στρατολογήσετε κόσμο, όλα τα
αυτά τα οποία έχουν εξωστρακιστεί από διάφορες πολιτικούς χώρους και παρατάσεις. Αυτούς προσπαθείτε να στρατολογήσετε, στρατολογήσετε τους και σας έχουμε κατηγορία. Κυρία Δημητρίου. Καταρχάς να σας πω ότι πιθανότατα ο κ. Γιαννακόπουλος δεν θα θυμάται καλά, διότι και οι ίδιοι στο Δήμο Γεροσκή που μας το είπαν, το ξέρουν και πάρα πολλά μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ότι βεβαίως και υπήρξαν μεγάλες αποστολές στο Δήμο Γεροσκήπου και παραπάνω από 30 άτομα. Εγώ είπα 30. Υπήρξε και μεγαλύτερη αποστολή. Ένα αυτό. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω, κύριε Γιαννακόπουλε, όπως και να ενημερώσω και το σεβαστό σώμα, ότι την απευθείας ανάθεση είχα δηλώσει ότι δεν την ψήφιζα και το ξέρανε οι περισσότεροι συνάδελφοι. Πολύ απλά ήμουν ιδιαίτερα κουρασμένη, ταλαιπωρημένη και είχα και ένα σοβαρό θέμα υγείας που κάποιοι το ξέρουν και γι' αυτό το λόγο αποχώρησα και δεν ήταν ο λόγος που δεν έκατσα να ψηφίσω την ανάθεση. Δεν θα την ψήφιζα, κύριε Γιαννακόπουλε. Ήταν γνωστό στους περισσότερους. Εσείς πιθανότατα δεν το ξέρατε. Κύριε Σουδέρης. Καλησπέρα. Η δική μου ερώτηση αφορά τις παιδικές χαρές, τις παιδικές χαρές της πόλης. Είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού εκδοτικό στο Πάντιο και τυχαία συνάντησε έναν γνωστό μου καθηγητή. Μου είπε λοιπόν ότι τις προάλλες είχε πάει την κόρη του στην παιδική χαρά, στην παιδική κρατεία. Το κοριτσάκι γλίστρησε από τη κούνια και ακριβώς κάτω από τη κούνια δεν υπάρχουν ηλεκτρικά, έχουν χαλάσει. Είναι τσιμέντο και χαλίκι. Αποτέλεσμα πραγματικά το κοριτσάκι χτύπησε πολύ σοβαρά, έκλεισε νοσοκομεία. Ο άνθρωπος χτύπησε και 5 φορές ξύλο όταν μου έλεγε την ιστορία που πέρασε. Με πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι της μικρής πίσω. Πήγα και εγώ για να δω στην κεντρική πλατεία, πραγματικά κάτω ακριβώς από τις κούνιες έχει χαλάσει αυτό το σαν βελιζόρ που είναι αυτές οι πλάκες αρχαριωτικές. Τώρα αισθάνεται εγώ άβολα, τι να απαντήσω αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή να του πεις ότι η εργολαβία άργησε. Τι δικαιολογία να το φέρεις. Άρα το ερώτημα είναι, καταρχάς πότε θα φτιαχτεί το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα και ενδεχομένως κάποια άλλα που έχει. Πήγα εγώ και είδα μία κούνια, ας πούμε, είναι τελείως διαλυμένη. Και ένα ερώτημα είναι, δεν μπορεί ο Δήμος να έχει ένα μικρό στόκ από κάποιες τέτοιες προστατευτικές πλάκες και να μπορεί άμεσα όταν κάποια φύρεται, που λογικό είναι ότι φύρονται, να τις αντικαταστά χωρίς να περιμένει κάποια εργολαβία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Αλεξόπουλος. Μια και άνοιξαν θέμα κάποιοι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την λειτουργία του Προεδρού του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν χρειάζεται να πω κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία ξέρετε ότι είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πάρα πολλές φορές έχουμε αντιμαχήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς από την πρώτη μέρα εμένα προσωπικά ούτε ένα θέμα που έχω καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει έρθει ούτε όχι για ψήφιση, ούτε καν να μπει στην ημερησιακή διάταξη. Αντίθετα, βλέπουμε ψηφίσματα αρχηγών δημοτικών παρατάξεων τα οποία παίρνονται έτσι εκείνο το βράδυ. Μας κατέβηκε μια ιδέα να μπαίνουν με μεγάλη ευκολία. Είναι αυτά τα δεκανίκια που λέμε, τα οποία τα βρίσκεται καθημερινά στις ψηφοφορίες και τα θέλετε. Εμείς, εγώ προσωπικά κρατάω μια αγωνιστική δράση. Το ξαναπεί πάλι ότι δεν ήρθα εδώ μέσα να κάνω δημόσιες σχέσεις, και ούτε και το πρόβλημα κανένα στη ζωή μου να κάνω δημόσιες σχέσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω κρατήσει μια αντικειμενική και μια σταθερή στάση και πιστεύω ότι εσείς με έχετε αδικήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Να θυμηθώ την προβολή των διαφημίσεων και για τις ταμπέλες που έπρεπε να υπογράψουν σχεδόν όλη η αντιπολίτευση για να το φέρω θέμα, ένα θέμα που ήταν για την πόλη. Τι να πρωτοθυμηθώ, για το ΕΣΕΠΑ, για το ενθαρρυντικό πυροσβεστικό σταθμό που θέλαμε να κάνουμε. Να θυμηθώ για τις ομάδες εργασίας των εργαζομένων που φώναζαν το καλοκαίρι ότι μπορούν οι άνθρωποι και ο Δήμος να παραμένει 2-3 ώρες παραπάνω ανοιχτά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και οι άνθρωποι να παίρνουν 120 με 200 ευρώ παραπάνω στον μισθό του. Τι να πρωτοθυμηθώ. Δεν φέρατε ούτε και το τελευταίο ατόπιμά σας, το τελευταίο ατόπιμα που έχει να κάνει με τους καμιλοσενταξιούχους, τους καμιλόμισθους που θα τους πάρουν τα σπίτια, είναι το ψήφισμα που εδώ και
τρεις φορές προσπαθώ να φέρω και είναι το ψήφισμα του ΙΝΚΑ που το έχουν ψηφίσει όλα τα δημοτικά συμβούλια της Ελλάδος. Και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής, επειδή προς το πρόσωπό μου τρέφει μια, να μην πω τώρα τι τρέφει, δεν το βάζετε, γιατί το φέρω εγώ. Ας το φέρει μια άλλη παράταξη να το βάλουμε. Είναι θέμα προς τα υπεπλωμένα νοικοκυριά και προς τους συμπολίτες μου. Αυτή η αντιπάθεια στο πρόσωπό μου, ειλικρινά, και μιλάω και για τους αρχηγούς των άλλων των δημοτικών παρατάξεων που δεν έχουν πάρει μια φορά το μέλλον. Γίνεται χαμούλημα στο Δημοτικό Συμβούλιο με άλλους δημοτικούς συμβούλους, βριζόσαστε εδώ πέρα και μόλις πει ο Αλεξόπουλος ένα καλησπέρα ανάποδα, αποβάλλεται ο Αλεξόπουλος. Γιατί ο Αλεξόπουλος είναι ο 17ος και πρέπει να υπάρχει ισοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά πρέπει να λέγονται και αυτά πρέπει να καταγγέλλονται και αυτά καταγγέλλονται. Τώρα, πολύ σημαντική η παρουσία μας στο ΙΚΑ. Και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και τους πολίτες που βρέθηκαν εκεί. Πραγματικά δείχνει αυτή η σημερινή συγκέντρωση μια στροφή που κάνουμε και ενάντια, βάζουμε πίσω πλάτη στα κόμματα, ενάντια στα κόμματα και στις εντολές τους. Επιτέλους και οι αρχηγοί των Δημοτικών Παρατάξεων και οι Δημοτικοί Συμβούλοι αφήνουν τα κέντρα εξουσίας και ελέγχου του συντάγματος και επιτέλους μοιάζονται για την πόλη τους και σήμερα τα αποδείξαν όλοι και μπράβο τους, και μπράβο τους που βρεθήκαμε 150 άτομα εκεί και 180 και δώσαμε το μήνυμα ότι εκεί πάμε και απαιτούμε για την πόλη μας παρά τις προσπάθειες που έκαναν κομματικοί μηχανισμοί της Νέας Δημοκρατίας να μην γίνει αυτή η συγκέντρωση. Ένα μεγάλο μπράβο και στους Δημοτικούς Συμβούλους και, στους πολίτες της πόλης. Μπράβο τους. Συμφωνώ με την πρόταση του Γιάννη Σταθόπουλου ότι τη Δευτέρα, επειδή παρακολουθώ και το θέμα τη Δευτέρα ή την Τρίτη, πρέπει οπωσδήποτε και θέτω στη διάθεσή σας από αύριο το πρωί, όμως στη διάθεσή σας όλη την ημέρα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και αγαπητοί συνάδελφοι, για να ηγηθώ τις προσπάθειες για διάδοση της συγκέντρωσης. Έχω πάρα πολύ χρόνο, μπορώ να καθίσω στο Δημαρχείο μέχρι και το βράδυ. Και ό,τι χρειαστείτε από φωτοτυπίες και αυτά μπορώ να τα βγάλω εγώ. Λοιπόν, τώρα στο νομισματοκοπείο. Ξεκίνησε η χειμερινή σεζόν. Μην περιγράφουν πάλι την ίδια κατάσταση. Οι εξώπορτες των σπιτιών δεν μπορούν να ανοίξουν. Έχει γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ εκεί. Αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα οι κάτοικοι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει εκεί και πέρυσι τέτοια εποχή. Έχει ακουστεί στο κοντόπεδο και ακούγεται εκεί στους κατοίκους για ένα ποδηλατοδρόμιο το οποίο θα δημιουργηθεί, το είπε ο κύριος Δήμαρχος. Λέει, νομίζω ότι το έχω διατεθεί στα πρακτικά, ότι η βιοκλιματική ανάπλαση του κοντόπεδου δεν έχουμε χάσει. Πρόκειται περί προεκλογικής φούσκας ή θα γίνει πραγματικότητα αυτό για να ξέρουμε τι θα πούμε στον κόσμο. Πωλείται η ΕΠ σύντομα από το ΤΑΙΔΕΠ, έχει πει μέσα στον πίνακα. Ξέρετε την πρότασή μου και ξέρετε το επιχειρημένο. Να μην μιλήσω. Να μιλήσετε, αλλά μέσα στον χρόνο. Ποιο χρόνο. Λοιπόν, ξέρετε ότι η πρότασή μου είναι το μπροστά κτίριο της ΕΡΤ, έχει ψηφιακή να γίνει Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής, να ξαναγυρίσει εφορία εκεί και υπηρεσίες της στην ΕΡΤ, καθώς και να μετακομίσουν ό,τι άλλες υπηρεσίες του Δήμου μπορούμε εκεί, καθώς και πολιτιστικοί συλλόγοι. Ένα πρόβλημα μετά από συνεννόηση με το ΤΑΙΔΕΠ είναι ότι δημόσιος φορέας με δημόσιο φορέα δεν μπορούν να κάνουν πώληση. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο το καταθέτω προς τον κύριο Δήμαρχο, ώστε να βρεθεί λύση με κάποιο τρόπο να πάρουμε από το ΤΑΙΔΕΠ το κτίριο αυτό για να γίνει Δημαρχείο. Παρακολούθησα προχτές από τα μέσα μαζικές ενημέρωσης, κύριε Δήμαρχε, ότι ήρθε η Επιτροπή Πιστοποίησης Καταλληλότητας της Περιφέρειας για τα γήπεδα και τους αθλητικούς χώρους της πόλης. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποια διαδικασία λειτουργούν έως και σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή με τι άδεια λειτουργούν τα γήπεδα. Είχα κάνει μια πρόταση, κύριε Δήμαρχε, και έρχεται γιατί έχουμε και ένα θέμα για δημιουργία αποθετικού χώρου καυσίμου για τα οχήματα του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, γιατί παρατηρούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά, ενώ μπορούμε να έχουμε ένα αποθηκευτικό χώρο μαζί με άλλα οχήματα που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας και έχουν δημόσιο χαρακτήρα, όπως είναι τα περιπολικά και οι πυροσβεστικοί, και θα έχουμε κατά 20% έκδοση, αν γίνει αυτό. Πείτε μου αν έχετε κάτι υπόψη να γίνει ένα αποθηκευτικό χώρο.
για την απευθεία μετάδοση που είπε και ο Βασίλης Γιαννακόπουλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ρωτάνε πάρα πολλοί πολίτες, Κονδυλάκη και Βασιλόπουλου. Εκεί συνεχίζεται, κύριε πρόβλημα, το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε. Αντίθετα, παρατήρησα σήμερα ότι σε Μεσογείο, εκεί πριν την ΕΡΤ, υπάρχει πάλι στο ίδιο σούπερ μάρκετ του Βασιλόπουλου ένας παράδρομος για τα φορτηγά. Θα μπορούσε να γίνει ένας παράδρομος για τα φορτηγά πάλι στο κάτω μέρος. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και σας το μεταφέρω. Κατόπιν των επισημάσεων που μας είπε και ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από την Ένωση Γονέων και έχει μοιραστεί σε όλους τους συναδέλφους τι θα γίνει με το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έχω ζητήσει για την παιδεία. Ένα αίτημα των φιλάνθρωπων της ομάδας μας, της Σάντας, για κερκίδα στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης μας, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο έχει να κάνει με τους χειμωνιάτικους αγώνες, το ζητάνε ως αίτημα οι φιλάθλοι της ομάδας. Και προς τον κύριο Παναγόπουλο, θα παρακαλέσω κύριε Παναγόπουλο, 1886-1888, μόλις μου ήρθε το μήνυμα, στην Αγίου Άνω, ζητάνε κάτι και εκεί έναν κάδο για ανακύκλωση, επειδή υπάρχουν δύο αυτοί κάτι, μου ζητήσανε, άγγελε, να πάτε τον έναν κάδο, 1886-1888, και να μπουν εκεί ένας κάδος ανακύκλωση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κύριο Σάρκο. Εκτός από τη δήλωση που ήθελα να κάνω, προφανώς θα απαντήσω και στις ερωτήσεις των συναδελφών. Στο τέλος. Α, μετά. Άρα θα μόνο τη δήλωση. Να πάρω σε κάτι. Δεν θα φεύγουμε και μένει τη ζωή της μόνο. Όχι στο τέλος, δεν είπα. Όταν φεύγουμε και μένει τη ζωή της στο τέλος μόνο. Αλλά μετά παράδειγμα. Ποια διαδικασία που βλέπετε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι θα απαντήσει στο τέλος της δεύτερης. Ωραία, άρα λοιπόν από τον κορώνα. Προφανώς η δική μου απάντηση είναι μετά την απάντηση του Μάρκου. Εγώ τη δήλωση που ήθελα να κάνω μόνο χωρίς πολλές λεπτομέρειες, ανακομμένως και προς απάντηση για τον κύριο Αλεξόπουλο, είναι ότι την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, πέρασε από τα αργύτερα στους αθλητικούς χώρους της πόλης μας η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας της Απολυτρωμένης Περιφέρειας, της Απολυτρωμένης Διοίκησης. Βρέθηκαν όλα εντάξει, όλα νόμιμα, όλα όπως πρέπει να είναι. Για πρώτη φορά τα γήπεδά μας, από τότε που χτίστηκαν για πρώτη φορά, έχουν πλέον άδεια καταλληλότητας και λειτουργίας, έχουν πιστοποιητικά από την πυροσβεστική, με τα βιβλία συνείδησης κλπ. Και θεωρώ ότι είναι τιμή μας, ολονόν μας. Έστω και τώρα, πρώτη φορά, μετά από τότε που χτίστηκαν τα γήπεδά μας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κρητικίδης. Ρώτησε και κάποιος συνάδελφος, θα την επαναλάβω την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι ένα δείγμα γραφής για τη διοίκηση. Στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μπήκαν τα θέματα της παραχώρησης των σχολείων, διαφορετικών σχολείων σε διαφορετικούς χρήστες, ως ένα θέμα με την εντολή να ψηφίσουν ένα θέμα μόνο. Αν αυτό νομίζω την ίδια διαδικασία, κάνετε λάθος και θα προβληθεί και αυτή η απόφαση. Πέρσι τέτοια εποχή είχατε φέρει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, για την παραχώρηση πάλι του χώρου ενός σχολείου. Επειδή δεν σας άρεσε η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, είπατε ότι εγώ μπορώ να καταστρατηγήσω τη διαδικασία και να αμύσω το θέμα, να το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει απόφαση. Σας κατέθεσε σήμερα η Ένωση Γονέων την απάντηση της Περιφέρειας. Τη διαβάζετε, κύριε Πρόεδρε? Τι καταχωρήσατε στα πρακτικά? Δεν έχει, ήσασταν, δεν ήσασταν. Δεν έμενα στην αρχή, ρωτάω. Είπα ότι μου ήρθε στο email. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να μην έχω πανίσθηση. Έχει κατατεθεί από ό,τι μου είπαν στο πρωτόκολλο, δεν έχει ανέβει στα δημοτικά όργανα. Στο επόμενο συμβούλιο πρώτα θα διαβάσετε και θα καταχωρήσετε τα πρακτικά. Δεν θα διαβάσω ολόκληρη, ξανά και πιστεύω. Ναι, εντάξει. Αμοιραστεί. Έχετε δει. Αμοιραστεί, κύριε. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η περιφέρεια λέει ότι η διαδικασία που ακολουθεί και τότε και που σας το είχαμε επισημάνει είναι τελείως παράνομη και αντισυμβατική. Το λέει η απόφαση της περιφέρειας. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν φέτος αυτή τη διαδικασία? Έστειλε ένα έγγραφο επίσης η Ένωση Γονέων σε όλα τα μέρη και τα δικά μας. Και θα ήθελα, και θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριος Σιαμπάς αν γνωρίζει το νέο νόμο που ψηφίστηκε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας σε δρόμους γύρω από τα σχολεία, μέσα στα διαστροφή. Είναι ένας πάρα πολύ προχωρημένος νόμος. Και τι σκοπεύει να κάνει η τεχνική υπηρεσία για να θωρακίσει, μια και τα σαμαράκια έχουν καταργηθεί, να θωρακίσει τους δρόμους γύρω από τα σχολεία. Μάλιστα. Τέταρτο. Ρώτησε πάλι συνάδελφος. Παίρνουμε μια απάντηση, αλλά η απάντηση δεν μας καλύπτει. Τι γίνεται με τη γέφυρα Γελαδάκη?
Η ΔΕΗ θα πάει, θα πάει, θα πάει, θα πάει και δεν πάει. Το κυνηγάμε λίγο το θέμα, το παρακολουθούμε. Η δεξαμενή στο λόγο τσακού γεμίζει με υδροφόρα, δεν γεμίζει μόνο με πυροσβεστικό. Είναι τελείως ανακριβές αυτό το πράγμα. Και για τον καθαρισμό φρεατίου το είπε κάποιος συνάδελφος. Εγώ άλλη απευθείας ανάθεση για τον επίγοντα καθαρισμό φρεατίων δεν πρόκειται να ξαναψηφίσω. Καθαρίστε τα έγκαιρα για να μην υπάρχει ανάγκη για απευθείας ανάθεση καθαρισμού των φρεατίων. Και η τελευταία ερώτηση, τι γίνεται με την εργολαβία του σχολείου. Ξεκίνησε, θα ξεκινήσει και πότε. Και γιατί έχει σταματήσει. Και γιατί χάσαμε το μήνα Αύγουστο. Το λόγο έχει η κυρία Αντιπρόεδρος. Κύριε Δημαρχέ, έχουμε ενημέρωση για τους υπαλλήλους μας που εργαζόταν στη Δημοτική Αστυνομία, αν τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και πού. Τι έγινε με την πληρωμή στους παιδικούς σταθμούς για τα φρεάτια, την καθαριότητα και εγώ επισημαίνω. Και για το μεγάλο πρόβλημα που και σήμερα με πήραν κάποιοι κάτοικοι από τη Μεσογείο και Κονδυλάκη και το Βασιλόπουλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι απαντήσεις θα δοθούν στο τέλος της συνεδρίασης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Πρώτον, τροποποίηση των συμβάσεων της προμήθειας καυσίμων πετρελαίου και βενζίνης ετών 2012-2013 με σκοπό την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δήμου. Ο Αντιδήμαρχος ο κ. Κωστόπουλος, παρακαλώ για το καταφύγον πρώτα. Κύριε Κρητικήδη, προχθές ψηφίσαμε την ίδια τους. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει, λοιπόν, πρέπει να τροποποιηθεί η σύμβαση. Λοιπόν, εντάχει να το πω ότι υπεγράφει στις 14 Απριλίου του 2012 η σύμβαση προμήθειας πετρελαίου ποσού 379.950,09. Έτσι, αυτό είναι μαζί με το ΦΠΑ. Δηλαδή, ήταν το καθαρό ποσό 308.000, είναι 70.991 που μας ανταποκρίνουν το ΦΠΑ. Έτσι, μέχρι λοιπόν σήμερα το απορροφητέν συμβατικό ποσό έχει διαμορφωθεί στις 321.000 και το εναπομείνα είναι 58.139 και 69. Ήσασταν παρόν στην Οικονομική Επιτροπή χθες. Έχουν εκριθεί οι όροι της διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό. Όμως... Για το κατεπήγον, κύριε Κωστόπουλε. Αυτό το κατεπήγον, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να γίνει η επέκταση της σύμβασης, διότι υπάρχει αίτημα από την υπηρεσία περιβάλλοντος και πίσω υπάρχει και αιτιολογική έκθεση, για να μην μείνουν πάρα πολύ απλά τα αυτοκίνητα του Δήμου, έτσι, χωρίς περιορισμό, να τα εξηγήσω. Δεν μπορώ να φέρω έτσι ένα κατεπήγον. Εγκρίνει το σώμα το κατεπήγον. Εγκρίνει. Επί της ουσίας, κύριε Αντιδήμαρχε, συνεχίστε. Λοιπόν, η δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, αυτή δίνεται από το άρθρο 28 της διακήρυξης, όταν έγινε και νέο διακήρυξης, πριν υπογραφεί η σύμβαση, έτσι. Σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογιστής σας αξίας μέχρι και 50% επί του συμβατικού αντικειμένου, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών του. Και κλείνω ότι με σχετικό έγγραφο η αρμόδια διεύθυνση της υπηρεσίας καταλληλότητας ετείται λοιπόν αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 26,88% ή τι κατά 82.975,43 χωρίς ΦΠΑ. Πίσω υπάρχει και η αιτιολογική έκθεση. Αυτό γίνεται επειδή είναι διεθνής ο διαγωνισμός και ξέρετε ότι είναι πιο μακροσχελής η διαδικασία μέχρι να κηρυχθεί ο ανάδοχος και να υπογραφεί η σύμβαση. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις, ο κύριος Κρητικλίδης μόνο. Όχι ερώτηση. Ορίστε. Το είχαμε ψηφίσει στην Οικονομική Επιτροπή θέμα. Νομίζω ότι το θέμα του εισαγάγατε λάθος, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να επαναλάβετε τον τίτλο. Γιατί δεν είπατε παράταση της σύμβασης. Τροποποίηση των συμβάσεων της προμήθειας καυσίμων. Πετρελαίου και βενζίνης. Είναι η επέκταση σύμβασης. Τροποποίηση των όρων διακήρυξης, κατάλαβα εγώ τι είπατε. Τροποποίηση των όρων διακήρυξης. Το συμβάσιο της με σκοπό την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων. Παράταση σύμβασης, λοιπόν. Εντάξει. Ορίστε, ερώτηση έχετε. Δεν έχουν ψηφίσει στην Οικονομική Επιτροπή, συμφωνώ. Όχι, ομόφωνα. Τροποποίηση της σύμβασης, κύριε Πρόεδρε. Πώς το είπε ο κ. Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, ησυχία. Μόνο ο κύριος Αλεξόπουλος έχει τοποθέτηση. Ορίστε, κύριε Αλεξόπουλε, δύο λεπτά. Τοποθέτηση, επειδή θα είναι αργεντική η ψήφος μου, παραμένω στην πάγια τοποθέτηση μου που έκανα προσήλθε, κυρία Παντσοπούλου. Κατά την περίοδο των δηλώσεων, ότι πρέπει να γίνει ένα αποθηκευτικό χώρο για τα κάψιμα. Και επειδή παραμένω στην πρότασή μου αυτή, θα ψήφισα αργεντικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Ο κύριος, δεν ομόφωνα. Ο κύριος Αλεξόπουλος είναι εδώ, δεν μπορώ να πάω μόνο.
Όλοι οι παρόντες ναι, εκτός από τον κύριο Αλεξόπουλο που είναι όχι. Εντάξει, κύριε Κλασίδη. Έγκριση, δεύτερο εκτός ημέρης της διάταξης, έγκριση πρώτου ΑΠΕ και του πρώτου, τι είναι αυτό, για το έργο κατασκευή υπερφωνητικού στρατηγού στο όμικρο ΤΑΦ 405. Για το κατεπήγον, κύριε Αντιδήμαρχε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αφορά τον υπερφωνητικό σταθμό που φτιάχνουμε. Πήραμε πρόσφατα την έγκριση από την 1,5 χιλιάδε ευρώ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και πρέπει να εγγραφεί για να προχωρήσει η κατασκευή του υπερφωνητικού. Για το κατεπήγον, συμφωνούμε. Ορίστε, ορίστε κύριε Γιαννακόπουλε. Να σας πω, είναι το πιο σοβαρό έργο, ένα έργο που κάνει, πραγματικά, το μεγαλύτερο και μεγάλο. Είναι καλό που μας έχετε 5 σελίδες σήμερα για να τις δούμε και να διαβάσουμε και να ψηφίσουμε το βράδυ κατεπήγον. Αν πάει κανονικά στην κλήρωση διάταξη και το κάνετε κανονικά, αφού δεν σταματάνε και τις εργασίες με τον ΑΠΕ, την Τετάρτη δεν μπορεί να μπει το θέμα, οι τρεις μέρες είναι αυτές, αν είναι σημαντικές και μας αποδείξει. Θα απαντήσει ο κύριος Τσιαμπάς. Άλλος, ήδη ερώτηση, ορίστε κύριε Τσιαμπά για το κατεπήγον. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα απλό τεχνικό θέμα το οποίο πήραμε την έγκριση πριν λίγο από την Αδική, πρέπει να προχωρήσει, να εγκριθεί ο ΑΠΕ και όπως ξέρετε καλά είναι για την οικονομική αποζημίωση και του εργολάβου. Για εργασίες οι οποίες έχουν γίνει. Δεν είναι έκατο ούτε κατεπήγον. Είναι ένα απλό θέμα. Δεν είναι έκατο ούτε κατεπήγον. Ούτε μη δυνάμενο να προβλεφθεί. Ούτε έκατο είναι ούτε κατεπήγον. Υπάρχει το. Λοιπόν, για το κατεπήγον ψηφοφορία. Ο κύριος Παναγκόπουλος, ναι. Ο κύριος Κοβέος, ναι. Η κυρία Παπαδοπούλου, ναι. Η κυρία Μουκτούρη, ναι. Η κυρία Καψοκεφάλου, ναι. Ο κύριος Λέκας, ναι. Ο κύριος Σαΐας, ναι. Ο κύριος Τσιαμπάς, ναι. Ο κύριος Κωστόπουλος, ναι. Ο κύριος Σάρκουλας, ναι. Ο κύριος Παύλου, ναι. Η κυρία Παντσοπούλου, ναι. Ο κύριος Αλεφαντής, όχι. Ο κύριος Κρυντικίδης, όχι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, όχι. Ο κύριος Γαβράς, όχι. Η κυρία Δημητρίου, όχι. Ο κύριος Γουργούλης, όχι. Ο κύριος Ιντέρης, όχι. Ο κύριος Βλάχος, όχι. Ο κύριος Αλεξόπουλος, όχι. Ο κύριος Γκυζιώτης, Λευκό. Ο πρόεδρος, ναι. Ο κύριος Καζάκος, ναι. Μετρήστε παρακαλώ κύριε Κλέσσα. Δεν περνάει. Άρα δεν εγκρίνεται το κατεπήγον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε ευθύνη γι' αυτό, ένα θέμα είναι κατεπήγον, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Με την ψηφοφορία μας, εμείς δεν μπορούμε να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι, ακόμα και αν έχει πλειοψηφία. Ένα θέμα είναι έκτακτο ή κατεπήγον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, όχι με την ψηφοφορία μας. Το κρέας δεν το βαφτίζουμε ψάρι με την ψηφοφορία μας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Είναι λάθος που το βάζεις στην πορεία. Δεν είναι έκτακτο ούτε κατεπήγον. Δεν είναι με καμία έννοια του όρου. Ούτε έκτακτο ούτε με δυνάμενο από την αυτή. Κύριε Πρωθυπουργέ, συγχωρώ χάρη, θέλετε. Εγώ. Ορίστε κύριε Βλάχο. Για τις διαδικασίες. Μόνο διαδικαστικά. Τα πρώην μυρσία διάταξη θέλουν απόλυτη δευσιότητα. Ρισκάρεται δηλαδή να μην προχωρήσει κάτι σε ένα έργο μέσα από μια άρνηση της ουσίας. Ψηφίσαμε αρνητικά πραγματικά για να μην πει το κατεπήγον. Γιατί θα αναγκαζόμαστε να μην ψηφίσουμε την ουσία και αυτό θα πάρει για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν λίγο πως είπε το ζήτημα του πρώην μυρσίας, αν δεν είναι τόσο επίγον να γίνει. Άλλο ιδεολόγημα. Αυτή είναι ουσία, ρε γι' αυτό. Λοιπόν, ορίστε κυρία Δημητρίου. Θα απαντήσει ο πρόεδρος, ορίστε. Στο θέμα όμως μας το έχετε δώσει στα χέρια μας, στην τελευταία σελίδα. Δεν υπάρχουν. Δεν μπαίνουμε επί της ουσίας, δεν μπαίνουμε κυρία Δημητρίου. Ούτε υπεγραφές ούτε ημερομηνίες. Μάλιστα. Έχει καταψηφιστεί. Λοιπόν, ακούστε. Τα πρώην ημερησίας διάταξη θα φέρνει ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχη και μόνο αρμόδιο να αποφασίσει είναι το σώμα. Για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί ο Πρόεδρος να πει αν κάτι είναι επίγον ή δεν είναι. Να μην το κουβεντιάσουμε όμως τώρα την άλλη φορά που θα πει. Ορίστε. Γι' αυτό που είπε η κυρία Δημητρίου δεν έχει υπογραφές και...
Προφανώς είναι αυτό που θα το πούμε την άλλη φορά. Βλέπετε. Τρίτο θέμα, ημερήσιας διάταξης, εκτός ημερήσιας διάταξης. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η αντιδήμαρχος κυρία Παπαδοπούλου, ορίστε κυρία αντιδήμαρχε. Είναι κατεφύγων, διότι μόλις εχθές τηλεφώνησε στο ΑΣΕΠ και μας ζήτησε μία επικαιροποίηση της προηγούμενης απόφασής μας. Και πρόκειται για πρόσληψη... Εκτρίων το σώμα των κατεφύγων. Ένα λεπτό, εντάξει, να μας πει τι έχουμε ζητήσει, αν έχουν λύσει, ποιο λόγο για να δούμε ένα κατεφύγον. Ναι, ορίστε κυρία Δημαρχή, να πείτε λίγο περισσότερο για το κατεφύγον. Έχουν λήξει οι 15 συν οι 4 που ζητάμε τώρα, δηλαδή ό,τι λήξανε ζητάμε. Αυτή την το είπα προηγουμένως, δεν με παρακολουθείτε. Δεν το είπα. Το είπα, 4 καθαριότητες, 4 νεκροταφείου και 15 καθαριότητες. Είναι μοιρασμένα. Εγκρίνει το σώμα των κατεπτύγων, εγκρίνει, ομόφωνα. Επί της ουσίας, κυρία Αντιδημαρχία. Ομόφωνα. Το έχω ξαναψηφίσει. Ομόφωνα. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Απλά θέλει επικαιροποίηση τη απόφαση που έχουμε πάρει ο ΑΣΕ για να προχωρήσει αύριο.